σύντομα από την περιφέρεια και να μπορέσουν οι άνθρωποι, τους οποίους ήδη προστάμε και ήδη έχουν κάποιες ευθυμότητες, να πρόκειται τα τιμολόγια τους και να πληρωθούν πάντα μέσω επιτρόπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή η δικασία είναι χρονοβόρα, το βάλουμε σήμερα εκτάκτως. Να πω ότι τα έσοδα έχουν ως εξής. Τα αρχικά έσοδα 30.978,15 ευρώ. Δημοτικό υπόλοιπο αποφέσει 44.277,49. Σύνολο εσόδων 82.935,14. Να αναφερθώ στα έξοδα. Έξοδα κρίσης 37.860. Πιο αναλυτικά, αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.460 είναι από τις 19 Αυγούστου που με ΦΕΚ δημιουργήθηκε στο νομικό πρόσωπο. Επικοινωνίες 300 ευρώ, συντήρηση και επισκευή εγγραφών διαρκούς χρήσης από Κρήτους επεξηγηματικά εθνικό στάδιο 15.100, ίδρυψη, φωτισμός και λοιπές παροχές Κρήτων 3.000, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.000, επενδύσεις 8.500, δηλαδή μιλάμε για προμήθειες αγορές διαφόρων φαγίων υλικών, προβλέψεις 7.680, προβλέψεις αναφερόμαστε στις αποδόσεις πόρων, επιβαρύνσεων και συνταξιοδοτικών σπορών, σύνολο μάλλον αγροτηματικό 28.895,64. Αυτό προβλέπεται να είναι το υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου. Θέλετε να μην ρωτήσει κάτι να πούμε κάτι πιο αναλυτικά. Το πλεόνασμα δηλαδή. Το πλεόνασμα δηλαδή. Αυτό 31 Δεκεμβρίου. Τα αναλώσεις αυτά διαφορούν με 2.000. Κοιτάξτε. Έλειπα και την ημέρα. Γίνεται προμήθεια, ναι, το ξέρω. Γίνεται προμήθεια κάποιων υλικών. Ας πούμε, τα λιπάσματα για τον καζόν του στοιχίζουν αρκετά για όλο τον χρόνο. Είναι απλήρωτα για όλο το 2011. Μέχρι και τέλος Αυγούστου, ακόμα και αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να κόψουμε το τιμολόγιο να πληρώνει ο άνθρωπος. Προβλέψαμε μέχρι το Δεκέμβρη πόσο θα είναι όλο αυτό το ποσό και το έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αφορά το 2011. Για το 2012 σαφώς θα γίνει άλλη κουβέντα και σαφώς θα είναι και άλλα τα ποσά και άλλα τα έξοδα. Μιλάμε για το 2011. Και όχι μόνο, και τα έργα που πήραμε για το Μουσείο κάτω. Το 10 πόσο ήταν. Ορίστε. Το 10 πόσο ήταν. Αξιοχωριστά. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Να τυχόν μουσείο είναι χωριστό. Αυτό είναι κάτω σύνδεση. Το μουσείο Θεόδωρου Καΐρη ήταν χωριστό. Το στάδιο ήταν χωριστό. Είναι μερικά έξοδα πάλι από την κυρία Μαντή. Στο δοσίο της κυρίας Χριστίνας είναι συγκεκριμένη. Έτσι. Τα υπόλοιπα έξοδα όπως είναι τα λοιπάσματα και τα έξοδα συντήρησης σταδίου και αυτά είναι συγκεκριμένα. Και μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο ήταν τα περσινά για το στάδιο, για να δούμε πόσο ήταν τα φετινά. Δεν έγινε κάτι ξεχωριστό. Φέτος διαχειριστικά το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Δεν κάναμε κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Το πλεόνασμα αυτό έχει γίνει προγραμματισμός πώς θα... Το πλεόνασμα θα κάνουμε κάτι με αυτά τα χρήματα για το στάδιο. Το πλεόνασμα αυτό που θα υπάρχει στις 31 Δεκεμβρίου θα διατεθεί για τον επόμενο χρόνο, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας σαν νομικό πρόσωπο με πολύ διευρυμένες πλέον αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Θα το δούμε σε άλλη βάση. Και τα πολιτιστικά και τα πλήσια. Μαζί θα το δούμε. Γιατί πάντα είχαμε πλεόνασμα στο στάδιο, ναι. Αλλά δεν έγινε ποτέ κάποιο έργο για τα υπόλοιπα γυμναστηρίμενα εκτός του σταδίου. Και όλα σαφήνουν τώρα, ναι. Είναι όλα υποδιάλυση και πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό προσωπικά... Για να είναι ένα συνολικό αθλητικό κέντρο. Αυτό προσωπικά με απασχολεί και με ενά όπως και εσάς, θα το δούμε στο νομικό πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα πάρουμε αποφάσεις για την πρόβληση. Υπάρχουν
κάνει καμία ερώτηση. Γίνεται. Εγώ τι να ρωτήσω. Συμφωνούμε. Άρα κύριε, το προβλήσουμε και συνεχίζουμε στο δεύτερο θέμα που είναι η ψηφιοποίηση καηλίου βιβλιοθήκη. Είναι δύο θέματα τα οποία δεν ανέκαθα γιατί τώρα είδα. Είναι το αίτημα της Καϊρίου Βιβλιοθήκης για ψηφιοποίηση του Ταμείου όλων των αρχείων της Καϊρίου Βιβλιοθήκης και βέβαια είναι και το αίτημα του Δήμου Αθήνου για υποβολή του έργου στο ΕΚΑΡΑ αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τίνου με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Τίνου για την παροχή της διακριτικής επάρκειας που έχουμε. Αυτά τα δύο ήταν σήμερα. Το πρώτο δηλαδή αφορά την ψηφιοποίηση του αρχείου της Καϊρίου, αφορά τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ο Δήμος υποβάλλει ως διαχειριστικά επαρκής υπηρεσία. Το έργο θα το εκτελέσει για την Καϊρίου με τη διαχειριστική του επάρκεια και την κάλυψη του Δήμου και υποβάλλεται στην ανοιχτή πρόσκληση που υπάρχει στην Ιστοριακή Σύγκριση. Είχε ξαναεποβληθεί, αν θυμάστε, πάλι μια μαθή πέρυσι, αλλά είχε απορριφθεί από το Μουσείο του Ελλάδου, ξέρω εγώ, και λοιπά, πήραν κάτι άλλο. Ελπίζουμε φέτος να το κάνουμε. Η Καϊρίου ζητεί πάλι την επανυποβολή του έργου, είναι έτοιμη μελέτη, απλά εμείς θα υποβάλουμε και θα καλύψουμε διαχειριστικά την όλη υποβολή και έγκριση. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι το αίτημα του Δήμου Τίνου να μπορέσουμε να υποβάλουμε για λογαριασμό στο ΕΤΕΡΑ την αποκατάσταση του ΚΑΔΑ Τίνου με μελέτη που έχει ήδη συνταχθεί και με υπηρεσία διαχειριστικά επαρκή των Δήμων Άντρων για λογαριασμό. Επόμενο είναι και άλλο θέμα βέβαια για εμάς, το κινητό μας κάνα, που επίσης στο ίδιο έργο, στο ίδιο συγγνώμη πρόγραμμα, υποβάλλουμε το κινητό μας κάνα. Ήρθαν σήμερα τα αιτήματα και γι' αυτό παίρνουν έκτακτα γιατί έχουν προθεσμίες για καμία οκτωμή. Υπάρχουν ερωτήσεις. Άρα μάθουμε να συμφωνούμε. Ομόφωνα συμφωνούμε και προχωρούμε στο πρώτο θέμα. Είναι εύκολη η διάθεση ψηφίου. Είναι η συμπαράσταση στο ψηφίου, είναι αυτή τη συμπαράσταση που όλοι οι σύμβουλοι το γνωρίζετε, έχετε γνωρίσει, για την εξαγωγική τη ειδοποίηση που έπαιρναν οι νομοσχέδιοι σαν του παλιού του Δήμου και τώρα καταγραμμένο σε ιδιωτικέ και δημόσιε υπηρεσίε. Μήπως επειδή έχει πει κάτι έκανε το πύρο, κάτι ζητάει ο πύρο ένα θέμα. Εντάξει, το ξέρουμε. Θα το μιλήσουμε, έκανε αυτό, όχι. Όχι. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, βέβαια, συμφωνήσαμε μάλλον. Πηγαίνουμε στο δεύτερο. Το ψήφισμα του κοινωνικού συλλόγου. Ναι. Πρόεδρε, γιατί όχι. Εδώ έχουμε ακούσει όλο τον κόσμο πριν την μιλάει. Γιατί όχι, εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί. Τι όχι. Όχι, για δεν κάνει κανένα δηλαδή ο συγκεκριμένο ή το κάνει. Όλα να το τελειώσουμε. Όχι, εγώ δεν έχω. Όχι. Πρέπει να τακτικά, γι' αυτό το λέω. Έχει καταθέσει ο Γιάννης ο Ψανθός εκ μέρους του Δημοτικού Συλλόγου ένα ψήφισμα. Έχουμε πάρει απόφαση εμείς στο παρελθόν. Θυμάστε για να μην κλείσει το Ιωνοδικείο, η εφορία και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια τέλη τότε που ζητούσαμε. Επειδή τώρα υπάρχει σαφής πια η οπτική να κλείσει και επειδή την επόμενη εβδομάδα έχει συνεδρία στο ανώτατο συμβούλιο, δεν ξέρω τι, στο οποίο θα κρυφθεί αυτή η ιστορία, ο Δικηγορικός Σύλλογος και για λογαριασμό της Οδιάνης ζήτησε να καταθέσουμε συγκεκριμένο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ως το εφετείο Αιγαίου, με κοινοποίηση Υπουργείου Δικαιοσύνης, Επιβίωση Αυτών κλπ. Και με θέμα της ολομέλειας του εφετείου Αιγαίου και της συμφώνησης ανενεργών ή υπολειτουργών των ελληνοδικείων της χώρας.
Σε αυτό ο Γιάννης βάζει όσα είχαμε συζητήσει τότε, ότι οι άνδρες με δυσκολίες επικοινωνίας με το κέντρο και με τα άλλα νησιά, με ένα μόνο δικαστήριο στο Ενωδικείο που έχει αύξηση υποθέσεων, με 6, με 8 δικηγόρους με μόνιμη επαγγελματική στέγη εδώ και 5 συμβολιογράφους, με όλες αυτές τις διαδικασίες που είχαμε και τότε ορίσει, ότι μένουν με 3 μέρες σε λόγο συγκοινωνίας κλπ. Στη ΣΥΟ κλπ. Ζητεί να μην είναι η άνδρος που θα καταδικηθεί. Αν καταδικηθεί κάποιο άλλο δεν το ξέρουμε, γιατί υπάρχει πιθανότητα συγχώνευση στην κοινότητα να γίνει η ενωδική οτήτου και να μην υποδοχθεί το άνδρο. Παράδειγμα, και ζητεί να το κάνουμε έντονο, να το υποβάλουμε σε όλα αυτά τα όργανα και βέβαια να στείλουμε και στην πρόεδρο των Αυτοκινητήρων, την κυρία Μαπή, να αρχίσει την επιστολή που περιλαμβάνει περίπου αυτά εδώ και να το συμβολήσουμε με την παρουσία και του ίδιου του Ξανθού ως μέλος του Υπουργικού Συλλόγου του Συμβουλίου και βέβαια και του Δήμου εφόσον θα κρίνουμε να παραστούμε. Επειδή είναι ήδη λυμένη απόφαση, γιατί δεν προβάλλω σαν θέμα, απλά συγκεκριμενοποιώ, είναι σοβαρή η πιθανότητα να το καταργήσουν και τότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Υποθέτω, συμφωνείτε, δεν είναι έτσι τα ελάβητα. Απόφαση απλά γίνονται δύο συγκεκριμένοι τώρα και θα πεις. Κύριε Μάρκη, την ενημέρωση της μπορείτε να πείτε στο τέλος του συμβουλίου, που τελειώσουμε το θέμα. Εντάξει, δεν έχετε θέλει θέμα, είναι απλά ενημέρωση. Αλλά θέμα εγώ πέρα, αν εννοείται ότι ο θέμα είναι κάνουμε μια αίτηση και περνάνε δύο διαδημοτικά συμβουλία. Αν δύο κουβέντες μόνο, δεν ξέρω το αν έχει νόημα να τελεθέσει στο τέλος του κ. Ζαλάτης. Ο κ. Ζαλάτης έχει κάνει μια ένσταση ζητώντας τη διάταξη της έκθεσης. Να πω εγώ τι θέλω. Την ένσταση μίλησα πριν. Ναι, δύο φορές. Ο κ. Ζαλάτης μου είπε ότι η ένσταση θα πάει την άλλη στο άλλο μόνο του συμβούλου. Δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι ότι στα δημόσια έργα υπάρχουν προθεσμίες, τις οποίες αν εσείς δεν τις στηρίζετε σαν κύριοι του έργου, δεν ξέρω σαν κάποια αρχή που είσαστε, είναι εναντίον μας. Δηλαδή δεν πληρωνόμαστε που δεν πληρωνόμαστε. Μας βάζει να τρέχουν και στους δικηγόρους για απλά πράγματα. Δηλαδή έχω ζητήσει να γίνει διάλυση των συμβάσεων που είχαμε και μόνοι μας. Εφόσον δεν θα γίνουν τα έργα, δεν υπάρχουν λεφτά, το πεζοδρόμιο στο Βατσί δεν το θέλετε. Λοιπόν, να κλείσουμε. Να τελειώνω και εγώ με αυτά τα πράγματα. Τώρα με το χαράτσι μου ήρθε το κάθε δημόσιο έργο σαν υποκατάστημα επί 300 ευρώ. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα. Και εμείς καθόμαστε εδώ και συζητάμε για αυτά. Λοιπόν, πρέπει και εσείς να τηρείτε κάποιους χρόνους, να λέτε ναι όχι για να προχωράτε εγώ σε επόμενες διαδικασίες. Δεν μπορεί να κοινάνε έτσι μήνες. Ύστερα, η τεχνική υπηρεσία κάπου δεν λειτουργεί. Έχει ο κύριος Γλάρας, σαν προϊστάμενος της τεχνικής σας υπηρεσίας. Πιστοποίησε από τον Νοέμβριο του 2010, μου τον ενέκρινε τον Μάιο, έχω κόψει το τιμολόγιο, ακόμα είναι στα χέρια του, δεν το έχει στείλει καν στην αμαρτία, όπου έχω μάθει ότι υπάρχουν τα λεφτά. Τι πρέπει να κάνω εγώ, για πέστε μου τώρα. Θα κάνω ένσταση, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, εσύ δεν απαντάτε. Τρέχουμε, ο κύριος Κούλουθος ξέρει τι σημαίνει προθεσμίες. Πρέπει εγώ να πάω να πληρώσω και τη γόρο μετά. Γιατί? Για να κάνει και ο Γκλάρας ή το Δημοτικό Συμβούλιο τη δουλειά του. Τι πράγματα είναι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, εδώ πρέπει να λέτε δεν πειράζει άσχετα να πάει στο δικηγόρο. Γιατί? Ούτε έκλεψα, ούτε έκανα τίποτα. Έκανα τη δουλειά. Δεν με πληρώνετε, τουλάχιστον να είσαστε τυπικοί. Αυτό ήθελα να πω. Όχι να βλέπουμε να τρέχουν. Σας έκανε η περιφέρεια την άλλη φορά να απαντήσετε κάτι. Δεν απαντήσατε με το έτσι θέλω. Τι σημαίνει να απαντάω στην περιφέρεια? Να πάω δηλαδή εγώ στο δικηγόρο για να κάνω αγωγή, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα τα κάνω και αυτά, αλλά αν μπορώ να αποφύγω, γιατί να το κάνω? Δεν είναι καιρή τώρα να πληρώνω 2.000 και 3.000 και το κάθε εξώδημα είναι 1.500 ευρώ. Πού θα τα βρω τα 1.500 ευρώ, τα μην τα δείτε έτσι. Είναι τα έργα ανεκομμένα, τιμολόγια, στοιχεία πληρωμένα, προκαταβολές φόρου πληρωμένα, κρατήσεις πληρωμένα και εγώ κάθομαι εδώ και σας βλέπω. Να λέμε διάφορα. Αυτό ήταν το ήθελα να πω. Λοιπόν, ελπίζω όλα τα επόμενα να πάνε σύντομα στα δημοτικά συμβούλια. Αυτό, τίποτα. Καταρχήν, το δεν σε πληρώνουμε, δεν είναι του Δήμου. Δεν σε πληρώνουμε. Όχι του Δήμου.
μπορείς να απαντήσεις ήρεμα. Σε παρακαλώ, καταλαβαίνω το πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα γιατί δεν έχετε κάνει τίποτα. Σας παρακαλώ από τότε που βγήκε από τη Δημοτική Αρχή. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Ξέρω ότι πληρώνετε εδώ και εκεί. Δεν μοιάζει με 2-3 χιλιάδες, 4-5. Θα μπορούσα να μαζέψει να αρχίσει να ψωλάει το κράτο του Μπορεγιά. Απλό είναι το θέμα. Πώς να είμαι ήρεμος εγώ δηλαδή. Συγγνώμη, άφησε να μιλήσω και εγώ. Καταλαβαίνω την οργή σου, δεν πληρώνεσαι. Ναι. Έχουν συμβεί το ίδιο και με άλλα έργα, ναι, που υπάρχουν και στη ΣΕΑ ή άλλα ονοματισμένα κονδύλια. Δεν έχεις κανένα δίκιο να λες ότι δεν πληρώνουμε συγκεκριμένα κονδύλια, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα τακτικά έσοδα και να, ή από τα ανταποδοτικά και να πληρώσουμε ΣΑΤΑ ή αντίστοιχα από ΣΑΤΑ να πληρώσουμε ανταποδοτικά. Γιατί δεν τα έχετε βάλει στον προϋπολογισμό. Εγώ ξέρω ότι στο Δήμο των Δεκανήσων πληρώνει τα παλιά έργα. Έχουν σταματήσει να πληρώνει και εδώ και δεν θα πατήσω. Έτσι ξέρω. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν θα πατήσω για το Δήμο των Δεκανήσων. Να πω εγώ τη δημόσια διαδικασία. Τα κονδύλια ΣΑΤΑ και ΦΥΣΕΑ είναι ειδικευμένα έμφρακτα έσοδα. Δεν πάνε πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτά. Όταν στο ΦΥΣΕΑ, για παράδειγμα, για την για την αποκέντρωση Θεσσαλίας, χρωστούν ακόμα στον άνθρωπο ή στον Πανιεδό 100 και 200 χιλιάδες, έχει ζητήσει και αυτός με ένσταση στο χιλιάδι της σύμβασης. Αυτό λοιπόν που δεν μπορούμε να πληρώσουμε γιατί την θυσία δεν τα έχουμε, από πού θα τα βγάλουμε, δεν ήρθαν για να τα δώσουμε, δεν μας νομιμοποιεί να πάμε από πουθενά αλλού να το πληρώσουμε. Για να μην θεωρείτε ότι γενικά πληρώνουμε. Παρελθόντων, όχι, δεν θα μιλήσει, θα τελειώσω. Εγώ τώρα κάτσε και έτσι θα πάμε. Στα παρελθόντων οικονομικών ετών, ανάλογα το πού εντάσσονται, είναι ανταποδοτικά, είναι από τα τακτικά, είναι από ΣΑΤΑ, είναι από ΦΥΣΕΑ, εφόσον υπάρχουν χρήματα, πληρώνουμε. Ενημερωτικά σου λέω, υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή από το δάνειο του Κορφίου που είναι ονοματισμένα τιμολόγια και θα πληρωθούν τα ονοματισμένα τιμολόγια. Είναι κάπου 580.000. Ένα δάνειο που έγινε όμως για αυτά τα τιμολόγια. Δεν μπορεί ο Δήμος, δεν είναι κοινό τσουβάλι να το πάρει, γιατί το πως κάθε στιγμή θα το πετάξει. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή η διαλύση. Αν ο Δήμος αποδεχθεί και διαλύσει τη σύμβαση, ναι, σου κάνω ένα ερώτημα. Δικαιούσε ή όχι να προσφύγει τότε το πόσο τη 100 του έργου. Λοιπόν, πώς θα πάρει το δικαίωμα ο Δήμος τώρα το νομικό. Μα δεν καταλαβαίνει. Η σύμβαση γίνεται. Δεν τα ξέρετε καλά. Είναι δουλειά μου, δεν είναι δουλειά σα τα δημόσια έργα. Τα δημόσια έργα, ναι. Ο νόμος είναι σαφής. Ο νόμος είναι σαφής. Η σύμβαση αυτή έχει ληφθεί αυτοδίκαια. Είτε πείτε ναι είτε όχι. Εάν πάω στα δικαστήρια. Λοιπόν, μπράβο, ναι, αλλά εγώ σα λέω ότι τώρα μέσα στο όλο πλαίσιο που είναι απλήρωτο το ένα δολό, δεν μπορείτε να μου λέτε πήγαινε πει στα δικαστήρια. Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε σαν συμβούλιο ότι επειδή δεν μπορείτε. Δεν είναι σωστά αυτά που λέω. Δεν είναι σωστά αυτά που λέω. Δεν είναι σωστά αυτά που λέω. Είναι εντό του πράγμα. Πώ θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώ θα γίνει δηλαδή. Προφανώ δεν χρειάζεται να του πούμε, ξέρω ότι τραβάτε. Όλη η κοινωνία του τραβάει. Όμως το ζήτημα. Δεν είναι η κοινωνία, κύριε Μαγιάννη. Thank you.
καθώς η οικονομική της προσφορά είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το τμήμα μου. Θα σας πω πώς είναι η προσφορά. Είναι 33.000 ευρώ, 132,25. Λογικά πρέπει να την έχει και ενημερωθεί. Έχουμε ενημερωθεί από όσο ασφαλώ το θέμα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η προηγούμενη εταιρεία κληρήθηκε έκπτωση. Ο προηγούμενος κληρήθηκε έκπτωση. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό προσφέρει. Η τελική αξία είναι 33.000 ευρώ, 132,25 λεπτά. Τι αφορά αυτό. Τι αφορά. Η προηγούμενη εταιρεία του Ιαπωνίου. Πόσο θα το δίνω. Για το καθαρίζει. Καλύτερο να νησί, δηλαδή έτσι. Ναι. Νομίζω ότι λέει η Λάμπα. Αναφέρει το σπίτι. Και έτσι ξέρω ότι η ποσότητα 5.915. 6.000 λάμπε σε ποσότητα. Λαμπτήρα HPL4 125 βατ. Θα πρέπει να είναι τα δυνατά φώτα. 50 τεμάχια. 50 τεμάκια λάμπα ανατρίου, επικρινές, και 200 του ύπο ξελάει. Εντάξει, 6.000 λάμπες τα δρασικά, έτσι, και έχει, ναι, 50 λαμπτήρες τους δυνατούς άσπρους, 50 κίτρινους και 200 του ύπο. Αυτό εμείς εκτός από χθες έχουμε και την εξής δυνατότητα να συνημερώσουμε. Όπως ξέρετε, η προηγούμενη εταιρεία είχε δώσει εγγυητική επιστολή νομίζω 4.000, η οποία έχει πέσει. Αλλά δεν πρέπει να τα πάρουμε και θα πάρουμε και άλλες λάμπες. Δηλαδή εκτός από χθες, άμεσα το χρόνο. Το χρόνο, επειδή η εταιρεία Καυκάς είναι πολύ μεγάλη εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, όπως ξέρουμε, πολλά είναι τα σχόλια στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτός που μπορεί να επιβαθμίσει το σύστημα να παραδώσει. Αλλά μπορούμε γρήγορα. Αν είμαστε σε λαμπτήρες, τώρα μια εικόνα, αν θέλει να ξέρω, να έχω μια εικόνα. Σε λαμπτήρες, για να λειτουργήσει όλο το νησί, δηλαδή. Πόσοι είναι, δηλαδή, πόσοι λαμπτήρες χρειάζονται. 20.000 ευρώ αφαιρεστικά. Ο λαμπτήρες, δηλαδή, πού είναι. 50.000 ευρώ αφαιρεστικά την δαπάνη. Με τάξη μεγέθους. Δηλαδή, τώρα για 8.000 ευρώ. 6.000 ευρώ το καθένα κάπου εκεί. Παίζει ανάλογα με την εταιρεία και από ποια λάμπα είναι. Γιατί κάποιοι του μιλούσαν να πάρουν κάτι λάμπες στην ΕΣΠΕ και πληρώνανε δύο φορές την αλλαγή της. Όσες είναι σύγχρονες. Δηλαδή περίπου θέλουμε 8.000 λαμπτήρες για όλο το νησί. Περίπου. Πόσο μια. Το χρόνο. Όχι το χρόνο. Αν καούσους, θέλει πάλι. Το χρόνο. Κάναμε μια μελέτη που παρεμπιπτόντως μια και συζητιέται. Κάναμε μια προσπάθεια μετάπτωση σε άλλους λαμπτήρες, τους τύπου LED, οι οποίοι θεωρητικά έχουν μεγάλο χρόνο ζωής κλπ. Έχουν πολύ μικρή φωτεινότητα και η λάμπα η οποία ασκεί φωτεινότητα αντίστοιχη με αυτήν εδώ, τη λάμπα που βάζουμε εμείς, έκανε κάπου 25 ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο. Επίσης, δεν μας έδιναν εγγύηση, παρά το ότι δίνανε για 10.000 ώρες, δεν θυμάμαι τι δίνανε, δεν μας δίνανε εγγύηση σε σχέση με καιρικές συνθήκες. Όταν δηλαδή τους είπαμε ότι αν αυτή η λάμπα είναι και τον αέρα πιέται, θα κάψει 2-3-5 λεπτά, θα ανάψει. Στο πόσο να δεν μπορούσε να το δείτε. Μας πρόκειται να αντίστοιχα η προστατευμένη μελέτη, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν πολύ ακριβά, δεν είναι καλύτερες λύσεις, αλλά είπαμε να δούμε μήπως του χρόνου, αλλά με την οικονομική μας κατάσταση δεν μπορούμε. Βάλουμε στα κεντρικά σημεία τέτοιες, πάρουμε δηλαδή 500 τέτοιες λάμπες και τις βάλουμε στο Πατσί, στο Γάμπρο, στην Παραλία, ξέρω. Καταλαβαίνετε, στα κεντρικά σημεία και να είναι ασφαλείς και να μην καίγονται. Δυστυχώς, οικονομικά σήμερα δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει κάποια άλλη διαστατική δεν υπάρχει, δυστυχώς. Για τους κεραμούς κανείς δεν δίνει καμία ασφαλιστική ποινή. Καμία. Ειδικά για αυτό, ούτε για τις τελικές συνεργασίες. Να σας πω.
για εξοικονόμηση για εναλλακτικούς λαμπτήρες, κυρίως LED, μαζί με άλλες χώρες. Αναμένεται το πρόγραμμα να εκτεθεί όπου να είναι. Επίσης, διαπραγματευόμαστε με την ΔΕΗ αν μπορούν τα φωτοκύτταρα να ρυθμιστούν να σβήνουν γρηγορότερα το πρωί. Από αυτό θα μπορούσαμε να αποκαλέψουμε τεράστια οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχουν εμποδώσει ακόμα αυτές τις παραγωγές. Η ΔΕΗ δηλαδή με τα φωτοκύτταρα που έχει δεν μπορεί να φτιάξει. Για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα για να μπορούμε να έχουμε λάδι στην ΔΕΗ. Πρέπει να σκεφτούμε πια οτιδήποτε μπορεί. Μπορώ να πω κάτι για μια πρόταση. Αφού η εταιρεία που προμηθεύσει όσο χιλιάδες λάμπες και αφού αυτές έχουν βγάλει οι προηγούμενες στα σύγκαλα, όπως το πρώτο λεπτό, είναι ότι οι χιλιάδες λάμπες έχουν στον χρόνο. Δύο προτάσεις, μία να βάλει το όρος από τα συνεργεία που τις αλλάζουν να τις επιστρέφουν τις καμένες. Το κάνουμε ένα έξω. Το κάνουμε έξω. Για να τα μένει η εταιρεία που σου έχουν. Το κάνουμε, το κάνουμε. Παραδείγω τη λάμπες εδώ. Για να τη εμπειρία σας, τι ποσοστό από τις καμένες έχει το πίσω. Όλες τις λάμπες τις αλλάζουν. Δεν σε πιάνε κάμπτε, αλλά έφυγε να σε πιάνε. Ωραία,
λογικά σα είχα παρακαλέσει όλου και σα θυμίζω γιατί είναι όλα σε ίδια κατάσταση. Δεν πειράζει. Με ακούτε, με ακούτε. Λοιπόν, σα είχα παρακαλέσει να κάνουμε μόνο το επενδύσει από για να δώσω ένα συνδυασμό μόνο και να κάνουμε και ομόνια να σώσουμε το νησί μα. Τέλο πάντων δεν έγινε αυτό. Τώρα έχουμε το λογικά με το ίδιο πάντα θέμα. Λοιπόν, οι τρεις προτάσεις είναι αυτές. Η πρώτη είναι νομίζω για εθελοντισμό. Ήδη έχουμε τους εθελοντές του Τάσο Πυροσβέστης. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο σώμα που να είναι εθελοντής για πολλές θέματα. Να βγάζετε σε ένα πρόγραμμα και όσοι θέλουν, όσοι εθελοντές, να προχωρούν στο πρόγραμμα και να κάνουμε κάτι. Παραδείγματος χάρη, έχουμε και πολλά παιδιά νέα τα οποία μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Μπορούμε λοιπόν το καλοκαίρι στο τουρισμό να δίνουμε εθελοντές συνοδούς σε ομάδες περιηγητών οι οποίοι θα μιλάνε τη γλώσσα, θα κάνουν και πρακτική εξάσκηση και όλα. Το δεύτερο με τον Αριστοτέλη, ήδη ο κ. Μπάρκας έχει ξεκινήσει ορισμένα πράγματα. Εγώ έχω αποταθεί στην Ακαδημία, η οποία Ακαδημία μου έδωσε αναρμόδια. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης έχει γεννηθεί, είναι γνωστός ως Αγγελητής, στα Τέσσερα Άγγελα ήταν η Ανδριακή πόλη της Μακεδονίας. Το να μπορέσουμε να συνδέσουμε το νησί μας σήμερα με τον Αριστοτέλη, νομίζω μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει. Και ακόμα στο ενημερωτικό τουριστικό για την Άνδρο, εάν παίρνετε αυτό το πράγμα, είναι πολύ καλό για το νησί μας, διότι ο Αριστοτέλης, όπως ξέρετε, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους αρχαίας Ελλάδος και ο Καΐρης ο μεγαλύτερος νεοφέρας Ελλάδος. Ήδη το καλοκαίρι γίναμε για το Καΐρη, ακόμα στο τρίτο. Αυτό γίνεται υπό το βάρος δύο υποθέσεων. Η πρώτη είναι η εξευτελιστική χρεοκοπία υπό την οποία τελεί η πατρίδα μας και το δεύτερο είναι η ερήμωση του νησιού μας. Λοιπόν, είναι λογικό νομίζω και γι' αυτό μνημόνισα το άρθρο 22 του συντάγματος το οποίο διασφαλίζει την εργασία των Ελλήνων πολιτών και το 120 πλέον προστατεύουμε τη δημοκρατία και επαφείεται όλο το οικοδόμημα του συντάγματος στον πατριωτισμό των Ελλήνων, να αν είναι δυνατόν ένα ομόφωνο ψήφισμα το οποίο θα λέει απλά ότι αν αύριο βρεθεί μια θέση εργασίας στο νησί μας, αυτή τη θέση εργασίας θα την πάρει πρωτίστως ο αντριώτης ο οποίος είναι άνεργος. Και αυτή είναι ωραία μας. Εάν φύγουν και αυτοί οι αντριώτες, το νησί μαθηματικά πάει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην πλήρη ερήμωση από αντριώτες, και θα αλλάξει και μια πιθανότητα και θρησκεία. Και για το θέμα της υποχωρίας, στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν 70 αλλοδαποί εμπολείς εχθροί, δηλαδή διεκδικούν το νησί πάνω από τους κατακαλαίους, βρίζουν τους Ελλήνες, λένε θα σας βάλουν να δουλέψετε για μας και εγώ το καθεξής. Αυτοί λοιπόν εψήφισαν, το οποίο είναι αντίθετο προς το άρθρο του συντάγματος του 120, καταλύει τη δημοκρατία όπως λέω. Σας έχω υποβάλει και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του Τετάρτου Τμήματος, η οποία εκτενέστατα λέει για τοποθετεί διαπάνω αυτά και βγάζει τον νόμο 38-38 του 10 του κυρίου Ραγκούση, τον βγάζει αντισυνταγματικό. 2 Δεκεμβρίου θα πάμε στην Ρωμαίλια. Επιβεβαίωση αυτά θα σας κάνει ο κύριος Μπάλας, ο οποίος σήμερα γίνει. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε. Να κλείσουμε. Για το επόμενο θέμα, υποβολή πρόταση για προστασία εργατικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. Λοιπόν, είναι η πρόταση ότι μέχρι τέλος Οκτώβρη πρέπει να καταθέσουμε το τεχνικό δελτίο για την αποκατάσταση του χάρτη της Άνδρου. Μέσα σε αυτό το τεχνικό δελτίο προβλέπεται η αποκατάσταση του χώρου, πρώτον. Δεύτερον, η προμήθεια μονάδας προγνωστοποίησης. Τρίτον, μονάδα SMART, δηλαδή μονάδα μεταφόρτωσης απολυμάτων. Αυτά όλα και μελέτες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μελέτη της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, τη μελέτη των περιβαλλοντικών όρων και τη μελέτη της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και τις τεχνικές μελέτες. Μέσα στο τεχνικό δελτίο δηλαδή περιλαμβάνεται όλο το πακέτο που αφορά την αποκατάσταση.
των εντατικών συστημάτων και τη διαχείριση των στερεών αποχείων. Όπως σας είπα, αναμένεται το υπερά μετά από συζήτηση που κάναμε, αναμένει την πρότασή μας για να μπορέσουμε να ενταθούμε και να αρχίσουμε τη διαδικασία των προμηθειών και των μελετών. Όπως ξέρετε, έχουμε δώσει παράταση στη μελέτη του Πολυτεχνείου για την γεωργική αναγνώριση για τη στήριξη του μετόπου των σκουπιδιών και επίσης αναμένεται και η έκθεσή τους, η έκθεση των τεχνικών μελετών από την ΚΑΠΑ, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, από τη δασική και από τις άλλες υπηρεσίες. Εδώ στην αρχή των τεχνικών για την αποκατάσταση. Στην αποκατάσταση βέβαια περιλαμβάνει και η ανάκτηση των μελετών που έχουν πέσει στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν το έργο αναμένεται να έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου την αξιολόγηση και την έκθεσή του, ούτως ώστε να μπορεί από το 12, μέσα στο 12 να αρχίσει να τρέχει, τρέχουν μελέτες και κάποιες, όπως σας είπα, δηλαδή είναι υποέργα. Το ένα υποέργο είναι η αποκατάσταση του χώρου, άλλο υποέργο είναι η ολοκλήρωση των μελετών, άλλο υποέργο είναι η προμήθεια της μονάδας προποστοποίησης και άλλο υποέργο είναι η μονάδα ΣΜΑ. Σταθμός με τα φόρτια σε αυτόν τον άλλο. Απορρίφθηκε. Να ρωτήσω εγώ, μπορώ. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα, αν κατάλαβα καλά, αφορά την αποκατάσταση του χαρά σε εξωτερικές γραμμές με διάφορα υποέργα. Το Πολυτεχνείο, αυτό που έχει αναλάβει, υπησέρχεται στα αυτά τα έργα μέσα που υπάρχουν εδώ για τις μελέτες που λέμε. Ναι, το Πολυτεχνείο θα μας παραδώσει την γεωλογική αναγνώριση του χώρου και τη μέθοδο στήριξης του μετόπου. Ουσιαστικά, αφού ξέρουμε την πρόταση του Πολυτεχνείου, η πρόταση του Πολυτεχνείου θα γίνουν δύο ή τρεις αναβαθμίδες, οι οποίες θα επενδυθούν με μεμβράνες. Το ξέρω. Αυτό λέω. Αυτό, ναι. Το Πολυτεχνείο θα γίνει. Το Πολυτεχνείο έχει δώσει κάποια ημερομηνία που να πει το, δεν θα σας το δώσω. Τέλος το πρωί. Τέλος το πρωί. Τέλος το πρωί. Τέλος το πρωί. Τα στοιχεία που έχει δώσει και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για το τεχνικό δεκτήριο. Δηλαδή έχει πληρωθεί, έχει το πολιτικό, το καταβολικό και εδώ τα 1.000 που λέγαμε τότε. Έχει δώσει κάποια πράγματα που χρησιμοποιήθηκαν για το τεχνικό δεκτήριο. Αυτό που κάνανε εμείς εδώ και το ήθελαν εκείνοι. Αλλά είχαν πει όμως ότι μέσα Σεπτέμβρη. Όχι, δώσαμε παράταση μέσα μας. Ένα μήνα παράταση. Μέχρι τέλος Οκτώβρη θα πάρουμε να παραδώσουμε την εταιρεία. Επειδή άνοιξε να συνταχθεί το πρόγραμμα. Και ο ΕΣΠΑ πόσα χρήματα προβλέπει για αυτό για μας. Δεν προβλέπει για μας. Είναι ένα μεγάλο. Για τον Νότιο Αιγαίο. Είναι σε εθνικό επίπεδο. Είναι σε εκπληκτικό επίπεδο η χρηματοδότηση. Με βάση τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε και επειδή είμαστε ειδική περίπτωση από κατάσταση κάτω, υπολογίζουμε να πάμε γύρω στα 2,5-3 εκατομμύρια σύνολο μαζί με τις προμήθειες. Υπάρχει περίπτωση να μας κόψουν τον υπολογισμό γιατί αυτοί έχουν από ό,τι μου είπαν περίπου 150 εκατομμύρια για 400 χάδα. Συνήθως η χάδα, άμα είναι σε φλάτη επιφάνεια, δηλαδή δεν έχει γκρεμού και τέτοια, πάνε με μικρούς προπολογισμούς, 500, 600, 800.000. Ο δικός όμως, επειδή είναι ειδική περίπτωση, εκεί πατάμε κιόλα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια αύξηση προπολογισμού. Υπάρχει περίπτωση να μας κόψουν κομμάτι του προπολογισμού, όχι της αποκαταστασής του εξοπλισμού, δυστυχώς. Να το ξέρετε. Από όσο γνωρίζω, για τον Νότιο Αιγαίο είχε βγει ένα κονδύλι για τον ΕΣΠΑ για αποκατάσταση χάδα περίπου 30-40 εκατομμύρια ευρώ. Και στον Νότιο Αιγαίο αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 28-30 τέτοιες ανεξάρτητες σωματερές. Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό ή αν έγινε κάτι τέτοιο. Είναι δύο διαφορετικά προγράμματα, καταλάβετε. Το ένα είναι το εθνικό πρόγραμμα του ΕΠΕΡΑ, στο οποίο εντάσσονται όλες οι σωματερές της χώρας και το ειδικό πρόγραμμα του Νότιου Αιγαίου. Το πρόγραμμα του Νοτιού Αιγαίου ήταν καλύτερο για μας. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί απαιτούσε να έχουμε έτοιμες μελέτες. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μελέτη, την οριστική μελέτη αποκατάστασης και τα τεύχη δημοκράτηση. Μέχρι το πριν ένα μήνα. Αυτό
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εμείς, αν πηγαίναμε σε αυτό το πρόγραμμα, θα μας πλούσαν έξω, γιατί είχαμε μόνο. Είχαμε την ιδιωτική. Ναι, αλλά αυτό τρέχει εδώ και 8 μήνες τώρα το πρόγραμμα. Ναι, σωστά. Το 2 Γενάρη. Ευθύναμε. Σε αυτό το μελετητή θα έπρεπε να σου παραδώσει το ότι η μελέτη πέρασε και. Δεύτερο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πήγαμε στο μεγάλο, στον ανταγωνισμό το εθνικό, γιατί υπάρχουν διαβεβαιώσεις λόγω της ειδικής κατάστασης δικιά μας που θα ενταχθεί. Ακόμα και με το προσδοκομένο πρέπει να ήταν πολλότερο να πάμε στον Ευρωπαϊκό. Δεν είχαμε λιγότερο να πάμε. Αλλά δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία. Μα αυτό είναι το νου κάνει τη μαφία. Εφόσον είναι μοναδική κομματερή σε όλη την Ελλάδα, υπερκολίστησε. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή είναι αδύνατον να μιλούμε στο πρόγραμμα αυτό. Και στην περιφέρεια που κάνουμε. Δεν μπορούσαμε λόγω δεν είχαμε όλοι τους αλλιώς. Εντάξει. Πάμε, και έχουμε και το άλλο. Χριστίνο, το είπαμε. Επόμενο θέμα, παρακαλώ. Μπορείς, μπορείς, μπορείς. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου τώρα, ο Δήμος, ποιες μελέτες θα έχει δυνατότητα να καταθέσει για να μπει σε αυτά τα πράγματα. Λέμε, ας πούμε, ότι το Πολυτεχνείο θα δώσει την μελέτη. Τα υπόλοιπα που πρέπει να έχετε προσδοκίσει για την αποκατάσταση γενικότερα των σωματικών κτλ. Πέρα από τη στήριξη που κατόπιν. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, δηλαδή, θα υπάρχουν και οι υπόλοιπες. Άρα, δεν είναι. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν σε αυτό το πρόγραμμα που καταθέτουμε, μπορούμε να πάμε χωρίς καμία μελέτη. Χωρίς καμία. Απλή αίτηση. Ναι, με μια απλή αίτηση. Μπορούμε να καταθέτουμε τα σχέδια και να πάμε και μελέτες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτήτη μελέτες. Υπάρχουν δύο μελέτες. Οι περιβαλλοντικές μελέτες και οι τεχνικές μελέτες. Δεν λέω του Πολυτεχνείου. Μην τη βάλουμε μέσα, θα μας την παραδώσει. Είναι ειδική μελέτη. Θεωρήστε το Πολυτεχνείο τη μελέτη ως γεωλογική μελέτη. Και τέτοια είναι. Λοιπόν, τις τεχνικές μελέτες, δηλαδή τις προμήθειες, τις προσωπήσεις ή τους ΜΑ, θα τις κάνουμε εμείς μόνοι, στην αστήριξη, στις τεχνικές μελέτες. Τις μελέτες όμως για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή για την ΜΠΕ και για, για τα περιβαλλοντικά, θα ανατεθούμε σε ανθρώπους που θα τις κάνουμε σε συνδεδεμένο χρόνο. Δηλαδή στο πρόγραμμα θα τρέχουν διαφορετικές ταχύτητες. Οι προμήθειες πιο γρήγορα και οι μελέτες αργότερα. Καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί πρέπει να γνωρίσουν και συνάδελφοι και άλλα. Και άλλοι παράγοντες. Μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, έτσι, ο ίδιο το πρόγραμμα θα δημοκρατήσει και το έργο. Δεν ξέρω αν καταλάβετε. Ναι, κατάλαβα. Να, και δημάρχε το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα. Τα έχουμε ξαναπεί κιόλας. Νομίζω ότι αυτές οι μελέτες πρέπει να. Οπωσδήποτε να πάμε πάλι προτεραιότητα για να αρχίσουν να τρέχουν με πιο λίγο ρυθμό. Διότι μιλώντας με όλους τους κατοίκους, νομίζω ότι όχι ο καθένας μας την ίδια εμπειρία, έτσι. Όλοι δεν παραγωγούνται και όλοι πλέον έχουν να συζητήσουν το θέμα των σπουδιών. Εμείς οι ίδιοι ξεκινήσαμε μια προσπάθεια σχετικά με την ανακύκλωση. Είδαμε ότι τελικά, ενώ είχαμε και μαζί σας κάποιες συνομιλίες και μας είχατε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες, ωστόσο δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε προτεραιότητα στο θέμα των σπουδιών. Είναι δηλαδή πραγματικά ντροπή. Εγώ ντρέπομαι να βγαίνω κάθε μέρα έξω και να είμαι αντιμέτωπος με όλο αυτό το σπουδαριό και με τους ανθρώπους ακόμα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι όλοι μας τι καταφέρουμε από το ίδιο πνεύμα. Έτσι είναι. Δεν πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη προτεραιότητα λοιπόν και σε αυτές τις μελέτες με αφορμή, αλλά και γενικότερα στην εκκλησία. Άκουσε, επειδή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γνωρίζει ίσω. Για να αναπτυχθεί μια μελέτη, υπάρχουν συντεδομένες διαδικασίες και δεδομένοι χρόνοι. Δεν είναι θέμα δικιά μας όρεξης ή θέλεις να τρέξουμε. Είναι δεδομένοι χρόνοι. Δηλαδή πρέπει, για να καταλάβετε, ο βιολογικός καθαρισμός που αφορά τον Βατσίκη στο Γάβρο, που αναμένει την ένταξή του στο ίδιο σε άλλο πρόγραμμα, για τον καθαρισμό των νερών δηλαδή. Το τεχνικό δικτύο κατετέθη 2 Ιανουαρίου. Πόσες έχουμε σήμερα, ακόμα δεν έχουμε πάρει την έκθεση για την έκθεση. 2 Ιανουαρίου. Δηλαδή, υπάρχουν και ταχύτητες εκτός από εμάς. Ναι, αλλά εμείς. Λοιπόν, λέω ότι μην μπερδεύουμε το ζήτημα των μελετών, έτσι. Με το ζήτημα τη δικιά μα ταχύτητα. Ότι έχουμε στην πλάτη μα και στο κεφάλι μα ένα φοβερό πρόβλημα που λέγεται σκουπί,
προχωρήσει αρκετά και να ενταθεί η διαδικασία της κομποστοποίησης για να βελτιωθεί η εικόνα αυτή. Δεν ξέρω τι καταλάβετε τι λέω. Είναι μια παράδειγμα. Έτσι. Εσύ πάνω στο θέμα, δηλαδή, ότι η δουλειά του Μαδιάκη έχετε δώσει την προτεραιότητα που κάνετε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Μην μας προτιμάτε. Σε λάθος έτσι θα πήγατε. Ακούστε λίγο ένα πράγμα μόνο. Για να το ξέρουμε και σίγουροι. Η υποβολή των μελετών και των απαραίτητων πάση περιπτώσει καρδιών για ένταξη έργου σε πρόγραμμα έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να είσαι έτοιμος όλες τις μελέτες, δεν έχει λεφτά να τις κάνεις δηλαδή, τις τελειώνεις και πας και καταθέτεις έτοιμες όλες τις μελέτες και λες χρηματοδοτήστε με αυτό το έργο. Τότε ο ανάλογος, αφού σου δώσουν τα χρήματα από οποιοδήποτε πρόγραμμα, παίρνει το έργο και εκτελεί τη μελέτη που του έχεις καταθέσει. Ο ένας τρόπος. Επειδή λοιπόν οι Δήμοι δεν έχουν χρήματα για να χρηματοδοτούν μελέτες, σε πληροφορώ ότι σε αυτές τις διαδικασίες οι μελέτες με τις τάξεις των 200.000 με 400.000 υπάρχει άλλος τρόπος κατάθεσης αιτήματος για ένταξη έργου, ο οποίος είναι το σύστημα μελέτη κατασκευή. Δηλαδή στο ΕΤΕΡΑ δέχονται να καταθέσει ένα τεχνικό δελτίο το οποίο θα περιγράφει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το έργο και στο οποίο θα χρηματοδοτηθεί, σαν μελέτη κατασκευή. Δηλαδή ο ανάλογος που θα το πάρει θα ξεκινήσει να κάνει τις μελέτες, θα τις εγκρίνουν οι ανάλογες υπηρεσίες και ταυτόχρονα θα τις εκτελέσει κιόλας. Αυτό μειώνει το χρόνο, δεν εξασφαλίζει, δεν προϋποθέτει χρήματα από εμάς και είναι ο τρόπος ο οποίος επιθυμούν και δεν έχουν χρήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο βιολογικός καθαρισμός χώρας. 13 Δεκέμβρη έχουμε τη δημοφορία του βιολογικού καθαρισμού με το σύστημα μελέτη κατασκευή. Έχουμε καταθέσει προμελέτες, την ΙΠΕ, γιατί αυτά είναι από υποθέσεις, και γίνεται η δημοπρασία σαν μελέτη κατασκευή με την τάξη των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Θα την πάρει ένας ανάλογος ο οποίος θα κάνει όλες τις μελέτες. Οριστικές, κτίρια, μήκη, παράγοντα, πλάτη κλπ. Θα υπηρεθούν από τις υπηρεσίες και θα το κατασκευάσει κιόλας. Αυτά για να καταλάβετε το σύστημα. Δηλαδή δεν είναι μη προτεραιότητα για εμάς. Η οριμότητα του βιολογικού της ενός ήταν είχαμε ιδιοκτησία και τίποτα άλλο. Καταθέσαμε και λοιπόν δεν θέλω εφόσον εκδοθεί, θα πάμε με μελέτη κατασκευή για αυτό το έργο. Για να καταλάβετε πώς γίνονται. Δεν χαροποιείται κανείς με τα στιγμή, να είσαι σίγουρος. Η χαρά μου είναι μικρή όταν το λέω. Να ρωτήσω κάτι από αυτό. Αφήστε να τελειώσουμε τα θέματα για να κάνουμε μια ερώτηση. Η υπομονή πρόταση για προστασία και διαχείριση υδραυλικών χώρων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο τεχνικό δελτίο. Το οποίο θα πάρουμε το νερό του βιολογικού καθαρισμού του Κορφίου που είναι σε λειτουργία, το οποίο αφού επεξεργαστεί θα γίνει κατάλληλο για άρνευση καλλιεργειών. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται μία μέθοδος καθαρισμού του νερού πριν πάει στη θάλασσα της τελικής διάθεσης, μία δεξαμενή σε ένα υψόμετρο με άκληση, ούτως ώστε να μπορεί με βαρύτητα να ποτίζει τις περιοχές που έχουν οριστεί το σκόπι είναι αυτές και ένα δίκτυο αγωγών για την άρνηση των καλλιεργειών. Αυτό είναι ένα τεχνικό δελτίο της τάξης περίπου του 1 εκατομμύριου ευρώ και κατατίθεται στο ειδικό πρόγραμμα για τη διαχείριση για την ανάκτηση των νερών του βιολογικού καθαρισμού. Είναι μια πρωτοπόρα πρόταση. Απαιτεί αγρότες οι οποίοι θέλουν να ποτίζουν καλλιέργειες, τις καλλιέργειες τους από τριφύλια μέχρι καλαδόκια μέχρι οπορό και πεθυντά. Και βεβαίως απαιτεί και ένα συστηματικό έλεγχο του νερού καθημερινό, ούτε ώστε να μπορεί αυτό το πράγμα να είναι κατάλληλο προς άρνηση. Αυτό λοιπόν θα κατατεθεί και αυτό μέχρι τέλος του μηνός. Τώρα έχουν βρεθεί οι αγρότες οι οποίοι ενδιαφέρονται για να πάρουν αυτό το νερό. Εκτιμάμε ότι στην πλήρη λειτουργία του πρέπει να είναι περίπου γύρω στα 1.000 κυβικά του κιλοστράου. Είναι σημαντικές ποσότητες. Είναι κοντά στο βιολογικό κύκλο ψηλά. Είναι περίπου στα 35-40 μέτρα η ψωμετρική διαφορά από την θάλασσα, μονομετρικό δηλαδή, και πιο κατά τον Άγιο Χαμούλη.
Και μετά θα έρθει με ένα αντιμετωπιστικό δίκτυο μέχρι τις Μπαρτσέλες μέσα και όποιος καταρχάς έχει δηλώσει αρκετοί αγρότες, ενδιαφέρει να φωτίζει από αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξει επιφύλαξη, μετά όταν το δούμε είναι πιο γρήγορο. Ορίστε. Όχι, με φορέα, με φορέα να παρακολουθήσει. Με φυσική ροή. Με φυσική ροή. Και ο χρόνος για αυτό το έργο, πώς υπολογίζεται για τον χρόνο και το χρονικό διάστημα για να γίνει αυτό το έργο. Αυτό, είναι και αυτό οι μελέτες μέσα στο δηλαδή απαιτεί, εκεί απαιτεί τα εξής πράγματα. Απαιτεί μια τροποποίηση των περιβαλλοντικών νόμων του βιολογικού για να μπορούμε να το κάνουμε, άρα μια περιβαλλοντική τροποποίηση, απαιτεί τεχνικές μελέτες, οι οποίες είναι γρήγορες, δηλαδή μια δεξαμενή και δίκτυο, δηλαδή μπορούμε αυτό το πράγμα να το δούμε να δημοκρατείται και μέσα στο 12. Είναι πιο μαζεμένο. Ναι, πώς θα είναι πιο φύσιο. Όσο υπάρχει το σειρά και η υπογεία. Αν υπάρχει σειρά. Γιατί άμα δεν υπάρχει μετά υπάρχει. Συμφωνεί και ο Συμφωνίο. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Εμένα η ερώτησή μου σήμερα υπάρχει να το ξαναδώ. Φαντάζομαι το νερό αυτό. Άνοιξε το. Φαντάζομαι το νερό αυτό θα είναι από το δίκτυο μαθαίτησης. Σωστά. Το βιολογικό φωνικό. Του βιολογικού. Ναι, του βιολογικού. Υπάρχει αυτή, δηλαδή πηγαίνουν εκεί. Όχι καθόλου. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν το χρονικό διάστημα θα είναι τεράστιο. Όχι καθόλου. Είναι μια πρόσια μαθαίτηση. Έχει εξάρτητο να φτάσουμε σε δόση. Δηλαδή... Μια εξαρτάται το δεύτερο που είπατε. Ναι. Το πρώτο μάλλον που είπατε από το θετικό. Ναι, σαφώς. Δηλαδή... Έχει γενικά την ημέρα. Έχει γενικά την ημέρα. Ναι, έτσι θα είναι. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε εκεί πέρα πόσο... Λέμε για το παρακέντρο. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το νερό το χρειαζόμαστε κυρίως το παρακέντρο. Από την άνοιξη μέχρι τον Οκτώβριο. Κατάλαβε. Έτσι κι αλλιώς το χρειαζόμαστε το νερό. Όταν πέσουμε στο χειμώνα, έχουμε και μικρότερη παραγωγή. Θα ήθελα να δω εδώ κάποια έγκριση για να ξεκινήσει το πολιτευτικό, η επιδιώθωση, η βελτίωση. Μα έχουμε ήδη κάνει στην αναμόρφωση, αν είδατε. Έχουμε προβλέψει δαπάνες για να αποκαταστήσουν την κατασκευή που πάθαμε από το κάνουμε. Το πτέδι το έχουμε ξεκινήσει. Εντάξει, τότε, απλά έτσι και ενημέρωση, έτσι. Εκλαμβάνει το ρίσκο. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα, αναμόρφωση του υπολογισμού. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Thank you.
Λοιπόν, η ιστορία ξεκίνησε περίπου πριν από 10-11 χρόνια για την απελευθέρωση της ενέργειας, τον νόμο για την απελευθέρωση της ενέργειας. Τότε, στο νησί, έγιναν διάφορες αιτήσεις, τις οποίες μπορούσε κάποιος να ιτηθεί, φέρνοντας κάποια ανεμολογικά στοιχεία, δηλαδή χρησιμοποιώντας ανεμόμετρα για να μετρήσει την αλλιότητα του ανέμου μόνο και τίποτα άλλο. Και από τότε έχουν αδειοδοτηθεί στην περιοχή του Κορφίου περίπου 45 ΜΒ, 5 ΜΒ στην περιοχή του Αμπλόκου και αν δεν κάνω λάθος και άλλα 4 ΜΒ κάπου εκεί κοντά. Αυτά θυμάμαι να μου συγχωρήσετε αν δεν είμαι ακριβής. Πέρα από κόμφι, εμείς από το 2000 καταθέσαμε στα δήμους ένσταση εναντίον των εταιριών, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν έρθει και έκαναν αίτηση όπου γούσταρε και μάλιστα ανεξάρτητα από την ένσταση του Δήμου Κορφίου, αδειοδοτήθηκαν από τη ΡΑΕ τότε, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Και έτσι λοιπόν σήμερα στο νησί ισχύουν αυτές οι αδειοδοτήσεις. Δεν υπάρχει άλλη αδειοδότηση. Υπάρχει. Κάτσε, αρέσει. Κάτσε, αρέσει. Θα φτάσουν μετά. Λέμε για το 2000 σου. Λοιπόν, μιλάμε για πριν 10 χρόνια. Υπάρχει πλέον. Ξέρω τι. Λοιπόν, στα επόμενα χρόνια λοιπόν, το πλαίσιο αυτό άλλαζε, γινόταν αιτήσεις, διάφορες αιτήσεις και κάποια στιγμή μετά από μια μεγάλη κινητοποίηση διαφόρων ομάδων και οργανώσεων, αποφάσισε το ελληνικό κράτος να κάνει το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπεται η εδαφική έκταση, δηλαδή το κλάσμα, το ποσοστό επί του εδάφους πάνω στο οποίο μπορούν να είναι ομογενήτερες, προβλέπεται η απόσταση της μιας ομογενήτερης από την άλλη, προβλέπεται η απόσταση από τους οικισμούς, προβλέπεται η απόσταση από παραλίες ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους και διάφορους άλλους περιορισμούς. Στην Άνδρο, λοιπόν, σιγά σιγά άρχισαν να συσσωρεύονται διάφορες αιτήσεις εταιριών. Έτσι που αν δείτε στο ίντερνετ και δείτε σήμερα την Άνδρο, θα τη δείτε με ένα άπειρο αριθμό αιτήσεων, οι οποίες αιτήσεις αυτές επικαλύπτονται η μία πάνω στην άλλη. Από αυτές λοιπόν τις διαδικασίες, αυτές τις αιτήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, αναφορικά για το Κόρφι, η μία αδειοδοτημένη αίτηση που υπάρχει δεν μπορεί να εγκατασταθεί, γιατί δεν έχει τις αποστάσεις από τους οικισμούς και συγκεκριμένα από την Καπαριά και την πίσω μεριά, που είναι παραδοσιακή οικισμή, ούτε τις αποστάσεις από τους πυλώνες μέσης τάσης. Άρα αυτοί, στα 15 ΜΒ, αυτά δεν μπορούν να κατασταθούν. Η δεύτερη άδεια που υπάρχει πάνω στη Ράχη επίσης δεν μπορεί να κατασταθεί παρά ένα πολύ μικρό της κομμάτι, γιατί δεν έχει τις αποστάσεις από τα Ιδόνια, από τα Μοναχλιού και από την πίσω μεριά. Σας λέω επί χάρτη η απόσταση που να είναι 2 χιλιόμετρα. Άρα είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Η τρίτη αίτηση, άρα από αυτή την αίτηση, τη δεύτερη στο Κόρφι, πρέπει να μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι. Νομίζω ότι προσπαθεί η εταιρεία να βάλει γύρω στα 5 ΜΒ προς τον κάμπο του Ρλίνου για να καταλάβει. Η τρίτη εταιρεία που έχει αυτή αδειοδοτηθεί με 15 ΜΒ, αυτή τηρεί τις αποστάσεις από τους οικισμούς και τηρεί και τις, νομίζω, όλους τους όρους σε σχέση με το ειδικό χωροταξικό της Αθήνας. Στη Βόρεια Άνδρο υπάρχει μια μεγάλη αίτηση της ΔΕΗ ανανεώσιμες. Δεν ξέρω να σας πω τώρα ακριβώς πώς έκανε την αίτηση. Πάντως η ΔΕΗ είναι μέσα στο μέτωπος για ένα μεγάλο πάρκο 119 ΜΒ. Και επίσης αυτό το ειδικό πάρκο έχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων από
πριν τη δικιά μας δημοτική περίοδο. Άρα λοιπόν υπάρχει αδειοδοτημένο ένα μεγάλο πάρκο στην περιοχή Καμπάνους, 119 μεγαβάτια. Επίσης υπάρχει μία αίτηση της ΔΕΗ για 11,2 μεγαβάτ στην ίδια περιοχή, κοντά στο Μακροτάντα, δηλαδή. Αυτά είναι, και υπάρχει όπως σας είπα από παλιά, εδώ και 10 χρόνια, μια μικρή αδειοδότηση της τάξης του 5 ΜΒ, η οποία είναι μια εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάποια άλλη εννοώ, μικρή τέτοια αίτηση, μπορεί να είναι μια 4, δεν θυμάμαι. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, και αυτό είναι το ερώτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι η γιγαντιαία πρόταση της εταιρείας για τον κεντρικό ορεινό νόμο του νησιού, δηλαδή στην Ακούρα, και αναφέρουμε από εδώ, από αυτό το βουνό, όλο το πέταλο δηλαδή, που αφορά τα βουνά, αυτά που βλέπουμε εδώ, βόρεια, μέχρι και όλες τις κορυφογραμμές που αφορούν τη Βόρη, μέχρι και τον Αμόλογο και τον ορεινό όγκο, της εγκατάστασης μιας τεράστιας σειράς αναμογεννητηριών, οι οποίες μιλάνε για συνολική ισχύω 400 ΜΒ. 140 ΜΒ. Εγώ ξέρω για 400. Τέλος πάντων. 140 ΜΒ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αίτηση. Α, να σας πω το εξής, για να μην σας υπερθέρω. Αν πάρουμε μόνο το εδαφικό κριτήριο για την Άνδρο, μόνο το εδαφικό μας κριτήριο, δηλαδή τι ποσοστό μπορεί να μπει, αν ήταν ένα νησί χωρίς αυτονομικούς κόδους, χωρίς παραλίες, χωρίς οικισμού, τίποτα δεν έχει πάνω. Θα μπορούσε να πούμε 400 ΜΒ. Με βάση την ονομαστική του ισχύ. Ονομαστική του ισχύ. Όμως δεν μπορούμε να πούμε αυτά, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και αυτονομικούς κόδους και παραλίες και Natura και χίλιους άλλους λόγους. Άρα, σας λέω ότι αυτή εδώ είναι η κατάσταση, η οποία όπως την είδαμε ανεπτυγμένη πάνω στους κάρτες, είναι μια εξαιρετικά εκτοματική διαδικασία. Προφανώς θεωρούμε ότι δεν την πληρεί τους όρους της νομοθεσίας, δηλαδή του Υπουργού Χρονταξιδούρης Ανώσιμος Υγείας Ενέργειας. Δεύτερον, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μηχανών και ενός οδικού δικτύου τεράστιου, το οποίο θα ανατρέψει όλο αυτό το ορεινό ανάγκη των νησιών. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι θεωρούμε ότι οι εταιρείες αυτές, οι οποίες έρχονται στο νησί μας, επειδή έχει ένα ενωτικό δυναμικό από τα καλύτερα που είχε Ελλάδα, τρία νησιά έχουν το μέγιστο ενωτικό δυναμικό. Η Άνδρος, η Σκύρος και η Καρία. Ο αριθμό να δείτε στο ειδικό χρονταστικό που έχουν καταναλωθεί. Λοιπόν, λειτουργούν ως κατακτητές στο νησί μας και το μόνο που θέλουν είναι να εξυπηρετήσουν τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο, σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ξέρετε όλοι, και πιστεύω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όφελος μπορεί να έχουν για τον τόπο, αλλά όχι με αυτή τη διαδικασία κάποιου στους όρους. Εδώ μιλάμε για μια ληστρική διαδικασία χρησιμοποίηση του νησιού μας πάνω σε τέτοιες λογικές. Και γι' αυτό ακριβώς σας λέω εξ αρχής που είμαστε αντίθετοι σε τέτοιες διαδικασίες και τέτοιες λογικές. Πρόσφατα είχα πάει στη Σκύρο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και εκεί προβλέπονται μια εγκατάσταση 111 μεγάλων ανομιλητριών, δηλαδή ανομιλητριών ύψους περίπου 90 μέτρα, χωρίς την Ελλάδα, όπου και εκεί το νησί έχει λίγο άλλη ζητήματα σε σχέση με τα 433 ΜΒ που είναι να μπουν στο νησί εκεί και έχει και εκείνο εναντιωθεί απέναντι στην ιστορία αυτή. Να σας πω ότι το νομικό πλαίσιο, για να δούμε λίγο και το νομικό πλαίσιο πέρα από τα προβλήματα περιβαλλοντικά, να το ξεχωρίζουμε λίγο, λέει τα εξής. Σε κάθε τέτοια εγκατάσταση είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να δίνει το 3% του τζίρου υπέρ της κοινωνίας. Ως εξής.
και τη δότηση του ηλεκτρικού ρεύματος στον κατοίκον της περιοχής. Ένα περίπου 1% πάει υπέρ του Δήμου για την υπόλυση έργων στην περιοχή και ένα ποσοστό μικρό περίπου, δεν θυμάμαι πόσο, 0,4 είναι, πάει υπέρ του ειδικού ταμείου, υπέρ του πράσινου ταμείου. Όμως σε αυτή τη φάση αυτό που πρέπει να εξετάσουμε εμείς είναι ότι εδώ μιλάμε για μια γιγάντια χέρα στο νησί, η οποία και θα προσβάλλει το φυσικό περιβάλλον και τον τόπο μας και θα δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα στην κοινωνία και σε εμάς. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη, να πούμε και για περιβαλλοντικούς λόγους οι οποίοι αφορούν κυρίως την αισθητική όχληση, τη διάνοιξη των δρόμων και ακόμα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και πιστεύω ότι υπάρχουν τη δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα Live που εκπονείται αυτή τη στιγμή στην Άδη να το δούμε, την επίδραση πάνω στην ορειτομανίδα του νησιού, των ορειτών πάρκων. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία με επιστημονικό τρόπο και εφαρμοσμένο πάνω στο νησί μας θα μπορούμε να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συζητούμε προς το Παρκοπροεδριακό Συμβούλιο την άρνηση, την απόρριψη της εγκατάστασης, της πρότασης για κατάσταση των λειτουργιών στο νησί για περιβαλλοντικούς και για νομικούς λόγους, δηλαδή λόγους οι οποίοι αντιβαίνουν στο ειδικό κορδοτιστικό της ανεμόσχευσης και συνέδριας. Θεωρώ ότι η αυτερνή σαν αυτοδιοίκηση πρέπει να δούμε με ένα διαφορετικό μάτι αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι μαζί με το δίκτυο αριθμών νήσων, στο οποίο τυχαίνει να είναι πρόεδρο και με βάση αυτή τη διαδικασία πήραμε και στη Σκύρο, να εικονίσουμε μια δικιά μας μελέτη οροθέτησης συγκεκριμένων περιοχών που μπορεί να κατασταθούν ανεμογεννήτριες, όπου θα προσδιοριστούν τα ύψη τους, οι ισχύς τους και τα έργα, τα συνοδά έργα, η οποία αυτή μελέτη δεν απαιτεί πολύ μεγάλο κόστο. Ίσα ίσα υπάρχουν επιστήμονες που μπορεί να βοηθήσουν σε αυτό και με βάση αυτή την πρόταση να μπορέσουμε να πούμε ορίστε κύριοι, αυτή είναι η συμφωνία και σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας άλλων για το θέμα. Να μην περιμένουμε αδρανείς να γίνονται αιτήσεις στην πλάτη μας, αλλά δυναμικά να πάμε ανάποδα. Εμείς το χώρο το έχουμε κάνει το 2000. Φτιάξαμε ένα δικό μας μικρό χωροταξικό και είπαμε ότι στην περιοχή που αφορά την κορυφογραμμή ανάμεσα στο Συνετή και την Κόρα μέχρι και του Ζαγανιάρη, στην κορυφογραμμή που αφορά μέχρι και την Καπαριά, στη Ράχη, δεν συμφωνούμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες εκπληρώνοντας τους διάφορους λόγους. Ήταν τα δικοτάματα, ήταν το κάστρο, ήταν αρχαιολογικό, ήταν και σμή. Συμφωνούμε όμως να μπουν ανεμογεννήτριες στο νότιο κομμάτι του νησιού. Αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί από το 2000. Στο χωροταξικό, να ξέρετε, ενσωματώθηκε ως πρόταση της αυτοδιοίκησης και έχει συμφωνήσει με το Συμβούλιο Επικρατείας γι' αυτό. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε εμείς εμείς σαν νησί. Με τη βοήθεια του Δάφνη θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη οροθέτησης, στην οποία μελέτη οροθέτησης θα πρέπει να βάλουμε και μια μελέτη για το πώς θα φαίνονται οι ανεμογεννήτριες από κάθε περιοχή και από ένα φωτορεαλιστικό διαδικασμό μελέτη, να μελετήσουν συγκεκριμένα τις επιδράσεις τους μέσα από το live που μπορούμε τώρα και έχουμε τα χρήματα να το κάνουμε, τις επιπλέον επιδράσεις τους στην ορειτοφανίδα και όπως σας είπα και τα σοδά αέρα, ούτως ώστε να φύγουμε με δικιά μας πρόταση και να πούμε κύριοι, αυτή είναι η δικιά μας. Αλλιώς θα βλέπετε αυτό το φαινόμενο που βλέπετε τώρα. Βλέπουμε τώρα αιτήσεις επί αιτήσεων, δηλαδή πρέπει στο νησί μας να έχουν γίνει αιτήσεις πάνω από 1.500 ΜΒ. Και γιατί γίνεται αυτό, και κλείνω να σας πω κάτι κατακλείδι. Οι εταιρείες αυτές, αυτό που θέλουν είναι να πάρουν την άδεια για να δημιουργήσουν λύση. Ξεκάθαρα. Είναι ολοφάνερη το σχέδιο. Μη υπολογίζοντας ούτε τοπικές κοινωνίες, ούτε τοπική ανάπτυξη, ούτε περιβάλλον, καταπατώντας τα όλα. Εγώ
Λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να συμφωνήσουμε και θα είμαστε αντίθετοι σε αυτή την ιστορία, παρόλο που εμείς πιστεύουμε ότι η αναλώση της πηγής ενέργειας είναι λύση. Μην ξεχνώντας βέβαια ότι η μεγαλύτερη αναλώση της πηγής ενέργειας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ευχαριστώ. Την οποία την κάνουμε, την έκανα εγώ
ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ στο συνέδριο της Κοζάνης. Ο Δήμος, είτε σε συνεργασία με δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κεφάλαιο, είτε σε συνεργασία με την κοινωνία, να φτιάξει ένα κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο θα αποτελείται από μια μετοχή που θα λέει 1000 ευρώ, ας πούμε. Να μαζέψουμε λοιπόν 1000 μετοχές και να βάλουμε ένα μεγαβάτ, ένα εκατομμύριο. Έτσι. Και να συμμετέχουν είτε σε ένα μεγαλύτερο σχήμα, που θα γνωρίσουν το τέλο, είτε από μόνοι μας. Και να πούμε, κύριε, εμείς λοιπόν σαν αδελφότητες έχουμε 4, 5, 6, 7, όσες μπορούμε με τις δικές δικές μας. Αυτό λοιπόν θα παράξει, αν μιλάμε για 10 μεγαβάτα που κάνουμε στον κιλό, θα παράξει 3,5 εκατομμύρια και καθαρό τζίρο στην... στον χρόνο. Το χρόνο. Για τα 10 μεγαβάτα. Και τι λέμε τώρα. Αυτά θα δεσμευτεί η κοινωνία από κουβέντα δικιά της, έτσι, ότι θα μοιραστούν ως εξής. Παράδειγμα, το 10% να πάει υπέρ της ανεργίας, το 20% για τον τουρισμό, το 7% για οικοτροφίες των παιδιών, το 8% τυχαία τα νούμερα, έτσι. Δηλαδή να αποκτήσουν ένα δικό μας κεφάλαιο, στο οποίο θα ανατροφοδοτήσουμε την κοινωνία πίσω με έργα προστασίας του περιβάλλοντος θέλετε, υποτροφίες θέλετε, στήριξη των νέων επαγγελματιών θέλετε. Γιατί να το κάνει αυτός, και να το κάνουμε εμείς σε κοινωνία. Το ερώτημα που θα πάτε όλοι είναι καλά, ρε φίλοι, που θα βρούμε. Θα τα βρούμε όπως τα βρίσκει αυτός. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει κουβεντιάσει με την Εθνική, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι οποίοι, εφόσον είναι αποδείξιμο ότι είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα, έρχεται και εδώ στο χρηματοδοτήριο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα 10 μεγαβάτ του ιδιώτη αντιστοιχούν σε χρηματικό όφελος, έτσι, με ένα μεγαβάτ δικό μας. Γιατί λοιπόν να βάλουμε 100 μεγαβάτ του ιδιώτη και να βάλουμε 10 δικά μας. Μιλάμε για μια ανατροφοδότηση της κοινωνίας με πόρους που ξέρετε ότι δεν έχουμε πια. Μετά όμως από αυτό που σας είπα πριν, το σχέδιο που εμείς θέλουμε σαν αδελφότητες, όχι επειδή έτσι θέλουμε, επειδή επιστημονικά θα τεκμηριώσουμε ότι ρε φίλε εκεί δεν παίρνει μας. Γιατί εκεί καταστρέφει το σύμπαν, θα διαλύσει τα πάντα και να πάει μέσα στην αγωγή της εκεί που σε συμφέρει εσένα. Εκεί δηλαδή που φυσάει ως ο περισσότερος. Αυτή είναι η δικιά μου πρόταση. Και αυτή η πρόταση την έχω μεταθέσει επίσημα με το δίκτυο Δάφνη και μάλιστα πρόσφατα στη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα. Την καταθέσαμε πρόταση επίσημα σε όλη την αυτοδιοίκηση. Και υποστηρίζουμε μάλιστα την Μεδελίνη για ένα μικρό αεροπορικό πάρκο 3,2 μεγαβάτ δικό της που έχει και τα υπόλοιπα τα νησιά. Λέω λοιπόν ότι εκεί πρέπει να στραφούμε εμείς. Να πούμε καταρχάς ότι ορίζουμε ποιο είναι το κάτω ισχύς που μπορεί να εγκαταστεί στο νησί μας, τεκμηριωμένα, και να μπορούμε με αυτό το εργαλείο να συμπαλέψουμε αυτή την επιδρομή. Γιατί είναι επιδρομή αυτή. Γιατί είναι επιδρομή. Σας έτσι. Με το φυσικό περιβάλλον στον νησιό μας. Και αυτό δεν είναι κλίμα. Ναι, εννοείται εξής, ότι για να μεταφερθούν αυτές οι ανεμογεννήτριες, κυρίως οι έγκυκές τους, που έχουν πολύ μεγάλα μήκη, απαιτούν καλύπτυση πολύ μεγάλη. Άρα σημαίνει ότι θέλουν ειδικούς δρόμους. Άρα σημαίνει οι δρόμοι αυτοί πρέπει να είναι και φαρτζής και να ανοιχτούν οι καινούργιοι δρόμοι. Και διάνοιξη του δρόμου. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Δυστυχώς στην πατρίδα μας πάντα πάμε ανάποδα. Γι' αυτό έχουμε φουντάρει κιόλας. Δηλαδή πρώτα βάζουμε τις αγενεπογεννήτριες, πρώτα κάνουμε τις αιτήσεις και μετά φτιάχνουμε το χωροταξικό. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Αναρωτηθείτε γιατί παίρνει άδειες αυτή.
Πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάτι. Όταν λέμε άδεια, πώς παίρνει κάποιος άδεια. Η ΡΑΗ, γιατί έκανε υπέμενα ερώτημα στην Υπουργική Αρχή Ενέργεια. Και σου λέω, μα πώς είναι δυνατόν να δίνετε άδειες, αφού ξέρετε ότι δεν καλύπτει το χορταστικό. Το νόμο δηλαδή, κράτος. Λέει το εξής η ΡΑΗ. Ακούστε μια λογική. Εφόσον μας φέρει κάποιος ανεμολογικά στοιχεία, και μας καταθέσει μία πρόταση για μια περιοχή που δεν έχει μέχρι στιγμής καλυφθεί, ακούστε, εξετάζουμε μόνο αν πληρεί το εδαφικό κριτήριο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή, την έκταση. Γι' αυτό δίνονται αυτές οι άδειες. Δηλαδή, όποιος έχει άδεια έτσι, πληρούσε τα νευρολογικά στοιχεία και το εδαφικό κριτήριο. Τίποτα άλλο. Όχι, δεν εξετάζεται την αίτηση. Καμία αίτηση. Χωρίς. Καμία αίτηση. Λοιπόν, όταν το ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, λέω αφού δεν τηρεί το χορταξιό, δεν έχει τι αποστάσεις από ψυχισμού. Λέει το εξής. Μου λέει η απάντηση ήταν η εξής. Θα αντιμετωπιστεί κατά τη μελέτη των περιβαλλοντικών όρων. Και θα πω πει. Αυτή είναι η απάντηση της επίσημη της ερευνητικής αρχής ενέργειας. Καλά είναι όλα αυτά που λέμε, αλλά για το συγκεκριμένο υλικό πάρκο στο Λαμπάνο, νομίζω ότι έχει πάρει όλε τι εγκρίσει, έχει πάρει τα υπερβολικά. Κάποιο πρέπει να ξεκινήσει. Αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχετε κάποια ιδέα για αυτό. Ναι, σκοπό. Να ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Είναι δύο θέματα συναρπακτικά. Το ένα είναι η ομολόγηση του Συμβουλίου επί της αίτησης του Κοπελούζου ή όποιας εταιρείας μπαίνει μπροστά από τον Κοπελούζο. Δεν έχει τόση σημασία. Από πίσω είναι ίδια από τους όλους την Ελλάδα. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ. Κάποιοι τα λένε πολυεγονικά ή κάποιες αιτήσεις για να πουλήσουν το μεταξύ, αλλά κάπως τους τρώνε. Και αυτό αφορά τον νομινό όγκο από βασιλικά προς τα κάτω και πέρα μέχρι όλες τις οσυρές εκεί της Μπουσκάμπους της Βουκοτής και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι μια πλευρά περίπου σαν την Εύβοια, δηλαδή όπως βλέπουμε τώρα την Εύβοια πηγαίνοντας, κάπως έτσι θα είναι αυτό. Και σε αυτό το ζήτημα μπαίνει θέμα να πάρουμε απόφαση αρνητική και να την στηρίξουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί απλά μπορεί να μην έρθουν αυτά τα έγγραφα μέχρι τότε και δηλαδή το αίτημα στο Δήμο για να χρονοδοτήσει και να πάει χωρίς καμιά χρονοδότησή μας και να εμφανιστεί στο Περιφερειακό. Γι' αυτό το έβαλε ο Δήμαρχος σαν θέμα, να έχουμε ήδη λυμμένη απόφαση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που είναι, άσχετα αν είναι 250 ή 400 έγγραφα, το σίγουρο είναι ότι είναι ένα τεράστιο αιωλικό πάρκο, το οποίο αφορά μια περιοχή κεντρική. Ιδιαίτερο φυσικό κάρτος, καταφέρουμε μέσα από όλα αυτά. Τώρα, όσο αφορά το δεύτερο ζήτημα, γενικά έτσι θα μου γίνει. Καταρχήν το νομικό πλαίσιο δεν το καθορίζουν οι άλλοι το καθορίζουν, διότι αν με νόμιμους τρόπους πάρει άλλο άδεια, όπως είπε ο Αντώνης και πάρει όλες τις κρίσεις, τότε θα πάει και θα κατασκευάσει. Ο Δήμος Άγγλου μόνο γνωμοδοτεί. Ακόμα και με αρνητική γνωμοδότηση, πρέπει να ξέρετε, ήδη έχει γίνει στο κόφι. Με αρνητική νομοδότηση μπορεί η νομαρχία πρώην και σήμερα περιφέρεια να δώσει θετική νομοδότηση. Δύο λεπτά. Έχει το νόημα. Εξαρτάται πόσο έξω από τις δικές μας αντοχές, προθέσεις και θέσεις είναι αυτό. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί να είναι ένα φορτηγό 40 μέτρα και να περάσει από δρόμο δικό μας όταν εμείς δεν συμφωνούμε γι' αυτό. Από πού θα πάει. Θα πάρω ένα φορτηγό στα και σπέρασε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να μην υποτιμούμε το ζήτημα του Δήμου όσο αφορά την ουσία. Εάν εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό το έργο, όλες τις εγκρίσεις να πάρει, δεν θα μπορείς να γνωστήσεις. Ξαρκέται βέβαια από την κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή και τη δική μας αποφασιστικότητα.
πράξη πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ούτε μαύρο ούτε άσπρο. Ούτε όχι ανεμογεννήτριες, ούτε νέα ανεμογεννήτριες. Είναι ένα τεχνολογικό μέσο να παράγεις ενέργεια χωρίς να επιβάλλεις ιδιαίτερα το περιβάλλον με ένα αναπηρητό κατασκεύασμα το οποίο κάλλιστα μπορεί στη διαδικασία αδειοδότησης να αφορά ότι μετά τα χρόνια που θα χρησιμοποιηθεί θα φύγει με δαπάνη στις ίδιες εταιρείες και θα αποκατασταθεί η περιοχή. Αυτό είναι η μία πλευρά. Έχει πολύ δίκιο ο Δήμαρχος που λέει ότι εμείς πρέπει να καθορίσουμε τους όρους εκεί αυτό το κομμάτι ή το άλλο. Η ισχύς που πρέπει να εγκατασταθεί δεν πρέπει να έχει σχέση με την εγκαταστημένη ισχύ του νησιού. Τα 12 ή 15 ΜΒ δεν σημαίνει τίποτα, ούτε μπορούμε να βάλουμε το αντίστοιχο και αφού καλύψαμε τις υποχρεώσεις μας σαν νησί. Δεν είναι έτσι. Ένα άλλο μέρος που δεν έχει καθόλου αέρα, δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα, δεν έχει κανένα νόημα. Εδώ έχουμε αέρα, απλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα, να είναι οι εγκαταστάσεις τέτοιες, οι οποίες και να το βάλουμε αυτό σαν προϋπόθεση, να έχουν όλες τις προεπόμενες μελέτες και επιπλέον μελέτη υποδοτικής, μελέτη εικονικής αναπαράστασης, η οποία θα μας δίνει τη δυνατότητα να κρίνουμε αυτό το πάρκο που έχει τοποθετηθεί εδώ, πώς είναι από εδώ, πώς είναι από εκεί, πώς είναι από εκεί. Και να πούμε όχι και να είναι ισχυρό το όχι του Δήμου. Ο Δήμος μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Κάποιοι νόμοι δεν μπορεί να κομμώσει. Ιδιαίτερα με τούτο το χάρι το δικό μας, δεν μπορεί. Όμως νομίζω ότι η συμμετοχή μας σε επιχειρηματικά σχήματα, όχι με το ζητιάνεμα το 2% που δίνουν σε τέτοιες διαδικασίες, αλλά με τη συμμετοχή μας, με 20, 30, 15, δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι ένα αίτημα το οποίο μπορούμε να βάλουμε και να πούμε στα επιχειρηματικά σχήματα που θα ζητήσουν. Και έχουν τις προϋποθέσεις ότι εμείς δεν θα χορηγήσουμε καμία αδειοδότηση που να έχει όλες τις περιβαλλοντικές μας εκκρίσεις, της δικής μας δηλαδή νομοδότησης εκκρίσεις και ταυτόχρονα και τη δική μας συμμετοχή. Άλλωστε συζητήθηκε στις τελευταίες ιστορίες αυτή η υπόθεση να συμμετέχουν η τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα πλαίσιο που να έχει τη λογική του Συμβουλίου. Θα χρειαστεί ίσως να αναπτυχθεί και μια μελέτη τέτοιου τύπου που είπε ο Δήμαρχος για το πού μπορούν και πόσο μπορούν και θα θέσουμε αυτό το όριο εμείς πλέον σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Άσχετα τι λέει ο νόμος που λέει ότι εδώ χωράνε 400 ΜΒ. Τώρα λέει ότι θέλει. Επίσης αυτό το ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη είναι και το μέγεθος των μηχανών. Είναι άλλο παρά μια μηχανή με τα φτερά 120 μέτρα, 90 ή 30 το άνοιγμα και είναι άλλο πράγμα μια μηχανή με 60 συν 30 συν 20 πόσο είναι το φτερό στην 60. Με αυτή την έννοια επίσης δεν είναι ένα ζήτημα. Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε μέσα από τις διαδικασίες του live μήπως χωράει να γίνει μια τέτοιου είδους μελέτη η οποία να οχυρώσει τον τύπο να πει ότι εμείς θα πούμε το ναι εδώ, εκεί, εκεί και εκεί, πουθενά αλλού. Αυτή είναι μια λογική θα μας απαλλάξει από τη διαδικασία κάθε φορά να πούμε ότι να πούμε ναι, να πούμε όχι. Αυτά. Να στο δω αυτό να τελειώσει το συμβούλιο. Αυτό δεν θα μου δώσει. Δήμαρχε, ονομαστική ισχύ του δεύτερου προηγουμένου, τι εννοούσε. Ονομαστική ισχύ όσον αφορά την άνοση με ενέργεια. Εννοώ ότι με βάση την εδαφική επικράτεια του νησιού μας, ορίζεται ένα ποσοστό έτσι, με το οποίο μπορεί να εγκατασταθούν αιωλικά πάρκη. Πώς εδώ. Δεν θυμάμαι το 4%. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν, αν διαιρέσουν, είπα, αν είχαμε ένα νησί, χωρίς τίποτα πάνω. Ερημόνησο. Χωρίς παραγγελίες. Βάση αυτής της ονομαστικής ισχύως, πόσα μεγαβάτ. 400. 400. Αν δεν είχαμε τα υπόλοιπα 400, τώρα που τα έχουμε, ξέρουμε. Πώς έχουμε μέχρι τώρα. Η έννοια ονομαστική ισχύ, συγγνώμη, τώρα είναι. Μέχρι τώρα πώς έχουμε. Ονομαστική ισχύ. Είπε, Αλέξανδρο, δεν κάτσα το ψήφισμα. Αν το νησί μας, λέω, το νησί μας μπορούν να πούν μέχρι 400 μεγαβάτ. Έτσι λέει ο νόμος. Αλλά δεν μπορούν. Σωστό. Βάσει λοιπόν βάσει αυτών που διαθέτει το νησί μας, ναι. Αρχαιολογικούς χώρους, να δούμε σε αυτό το έχει βγει πιο ποσοστό με ανεμογεννήτρια. Όχι,
μελέτη πρότεινα, ωραία, θα δώσει στην οποία... Συγγνώμη, συμφωνούμε, κοιτάξτε εδώ προσωπικά, συμφωνώ σε αυτό που είπες προηγουμένως και ήθελα να σου πω σαν πρόταση. Πρέπει να γίνει μια μελέτη και είναι αυτή που λες. Πόσα μεγαβάτ σηκώνει το νησί. Λοιπόν, βάσει όλων των άλλων δυνατήτων που έχει. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί να γίνει αυτό ανεξέλεκτο. Και οπουδήποτε θέλει ο καθένας να κάνει μια αίτηση και να βάλει σε κάθε σημείο του νησιού και μια μονάδα τέτοια. Εδώ λοιπόν θα πω το εξής, το οποίο είναι ανησυχητικό. Πρώτον, εμείς μάθαμε εκ των υστέρων για την άδεια στον καμπανό. Καλώς ή κακώς εδόθη, αλλά ως Δήμος πήραμε, έχουμε κάνει γνωμοδότηση για αυτό το πράγμα. Όχι. Τυχαία σήμερα, συζητάμε το θέμα αυτό, γιατί δεν έγινε υπευθυνικό συμβούλιο. Αν έχει γίνει, θα έκανε παρεμπόδιση. Εμείς λοιπόν τι γνωμοδότηση κάνουμε αυτή τη στιγμή, αφού δεν μας υπολογίζει κανείς. Δεν έπρεπε πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρουμε την δικιά μας γνωμοδότηση. Αυτό δεν το λέω τώρα για τη δημοτική μας αρχή. Το λέω γενικώς. Για το δημοτικό. Χωρίς να έχει τον καμπανό, έχει νομοδοτήσει θετικά ο Δήμος Ιλούσας και δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Αναγνωστά. Για ό,τι γνωμοδοτήθηκε από τους Δήμους στο παρελθόν. Εγώ λέω το εξής, συγγνώμη. Η περιφέρεια τώρα δεν συνεδρίασε τυχαία λόγω των απεργιών. Μπορεί η περιφέρεια να το ανέπεπε το θέμα σε εμάς και να έχει το νομοδότησή μας. Όπως και να έχει, το είπα πριν, η γνωμοδότηση του Δήμου είναι το νομοδότηση. Δεν είναι καθοριστική, δεν είναι προϋπόθεση. Αυτό το πράγμα όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό το έφερε ο Δήμαρχος, το φέραμε να το συζητήσουμε και να είναι όχι μόνο γνωμοδότηση απλή αρνητική, αλλά ξεκάθαρο και ξεκάθαρο δεν πρόκειται να γίνει και αν εσείς πείτε ναι. Με αυτή την έννοια θέλει. Θα βάλουμε το κάτω. Αφαιρούμε. Μπορεί να προκύψει μια περιοχή που να μπαίνουν. Παράδειγμα λέμε. Είμαστε κάτω από το 400 και έχουμε πάει 100 άσπρο. Μόνο 100 πράγματα. Μπορεί όμως να αυτή η περιοχή να είναι από το μοναστήρι, γιατί έγινε αυτή η κουβέντα. Από τον Ευδόκιμο μέχρι τους Αγανιάδες. Κατάλαβες τι λέω. Εκεί πάνω θα μειωθεί και ένα το ποσοστό. Γιατί κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να δουν για να μειωθούν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή αυτό που θα προκύψει ως τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα πολύ μικρό και λογικό και ως μέγεθος και ως θέση. Άρα, μόνο με αυτή τη λογική της αποκλήσεως δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσουμε τέτοια. Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη από επιστήμονες, από νομοθετήσεις της δικές μας. Αυτό όμως, εδώ βλέπουμε ότι τρέχουν οι εκκλήσεις. Σωστός. Δεν έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει ή να ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε ένα σχεδιασμό του έξω. Για να έχετε μετά ο καθένας και λέει εγώ θα πάω τώρα και εγώ θα πάω εκεί. Και όσον αφορά λοιπόν και το άλλο, συμφωνούμε να γίνει μια εταιρεία, δηλαδή ο Δήμος να συμμετέχει, αδελειώτες που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα που έχουν τα χρήματα, θα πούμε έτσι, να συμμετέχουν. Συμφωνούμε σε αυτό. Μέχρι τώρα, πόσα μεγαβάτ έχουν δοθεί άδειες για πόσα μεγαβάτ από αυτά που υποτίθεται ότι άλλο μπορεί να ανταποκριθεί. 400 νομίζω που είπατε. Πόσα είναι σύνολο. Πόσα έχουμε το δικαίωμα σαν έκταση αυτού. Η άδεια είναι μια εκταση αυτού. Πόσα έχουμε ήδη όμως. Είναι 119 της ΔΕΗ. Αλλά δεν έπρεπε. 45 παλιά στο κόρφι εδώ για 10 χρόνια. Που δεν γίνονται όλα βέβαια. Πάλι 17. Κατονίσω σε 145. Και κάτι. Περίπου νομίζω πόσα είναι. Αρδιοδότηση ράγει σε τρεις μας. Είναι πρώτα η άδεια παραγωγή. Οι αρχικές αρδιοδοτήσεις. Οι αρχικές αρδιοδοτήσεις αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι 500. Αλλά οι τελικές που είναι το ζήτημα του είναι πάρα
50 κιλά. Άρα και το υπόλοιπο από μένα. Ναι. Μα δεν μπορεί να πει το υπόλοιπο, αυτό σου εξηγώ. Δεν αφαίρει από τα 400 τα 150 και λε χωράνε άλλα 250. Γιατί αυτό, γιατί δεν παίρνουν 400. Αυτό σου εξηγώ. Άρα πρέπει να γίνει γρήγορα. Αυτό λοιπόν το υπόλοιπο που πρέπει να βρεθεί θα προκύψει μέσα από τη μελέτη που έκανα να κάνουμε κάτι. Σύμφωνα με τη γνώμη του Δήμου προ τη ΔΕΗ, να προχωρήσει τι διαδικασίε και να εξετάσει του περιβαλλοντικού όρου, οι οποίοι περιβαλλοντικοί όροι δεν είχαν ποτέ στο Δήμο. Και δεν υπάρχει λοιπόν έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το αεολικό πάρκο στο Μακροτάδο, αλλά την πλευρά του Δήμου. Για το καμπάνι, δεν υπάρχει έγκριση υποκρατική περιβαλλοντικών όρων, απλά την πλευρά δεν υπάρχει κάποια παρεμβολή. Τώρα, το κομμάτι του αεολικού είναι κατά την άποψή μου πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Και δύσκολο. Υπό την έννοια ότι ειδικά απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια βραδιά που ίσως για την Ελλάδα όλη να είναι μια ξεχωριστή μέρα. Που σημαίνει ότι πάρα πολλά πράγματα από τα οποία συζητάμε σήμερα και στηρίζονται στις συνθήκες του Δημοκρατού στην Ελλάδα μέχρι απόψε, πιθανόν αύριο το πρωί, να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Θα πρέπει κανείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο να πάρει τις αποφάσεις του. Με γνώμονα το τι θα ισχύει από το πρωί λοιπόν στην Ελλάδα. Λοιπόν, όσον αφορά τις νεογεννήτριες, θεωρώ ότι οι νεογεννήτριες όπως και με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες δεν είναι ούτε άσχημο ούτε μάλλον. Λοιπόν, τι είναι πριν. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κανείς θα τις χρησιμοποιήσει και εξαρτάται από το τι επιδιώκει. Είναι σαφές ότι οι νεογεννήτριες στην Ελλάδα δεν επιδιώκουν την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επιδιώκουν τον προσφορισμό κέρδους. Το οποίο είναι αναμενόμενο βέβαια. Για τον ιδιώτη επιχειρηματία. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να συνδυάσει την προστασία του περιβάλλοντος και το κέρδος του επιχειρηματία, γιατί χωρίς κέρδος του επιχειρηματία σαφώς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτό το ρόλο θα έπρεπε να τον είχε, αν θέλει, η πολιτεία εκτός του Δήμου, γιατί όπως υπόθηκε και πριν, ο επιχειρηματίας μπορεί να προχωρήσει χωρίς να ρωτήσει καθόλου τον Δήμο. Έχει απεμπλακεί εντελώς η διαδικασία της τοποθέτησης αναγεννητριών, αν δεν κάνω λάθος, από τον Δήμο, έχει απεμπλακεί ακόμα και από την ατομική ιδιοκτησία. Δηλαδή οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε απαλωτρίωση, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι πρωτοφανές αυτό ο ιδιώτης να μπορεί να κάνει απαλωτρίωση σε ιδιωτική γη και να εγκαθιστά αναμειγνωτική. Φανταστείτε δηλαδή πόσο πολύ έχει προχωρήσει η απόφαση της πολιτείας στο να τοποθετήσει αναμειγνωτική. Άρα χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου, εάν θέλει πραγματικά να βάλει ένα φρένο στις ωραίες των επιχειρηματιών. Και να διευκρινίσω εδώ ότι η δική μου άποψη δεν είναι όχι σε αρμογεννήτριες, γιατί γενικά είναι αντίθετος σε αυτό το όχι, το βροντερό σε αρμογεννήτριες, όχι στο σκητά, όχι στα δαμάρια, όχι στα εμπορικά λιμάνια. Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η δραστηριότητα. Χωρίς βέβαια να σημαίνει όμως πολύ σωστό επιτελείμενο ότι πρέπει να μπει ένα φρένο και μια λογική σε συνδυασμό με την πολιτεία και με ανοιχτό μυαλό να συγκεράσουμε το όχι κάποιων ανθρώπων σε όλα. Με το κέρδος του επιχειρηματία που τα φέρει όλα στο πιάτο και τα φέρει σήμερα. Εγώ συμφωνώ με τη μελέτη που προτάθηκε πριν, απλώς θα πρόσθετα ότι αν δεις στον κόφο Δήμος να κάνει μια τέτοια μελέτη, και είναι η πρώτη φορά, αν θέλετε, υπόθηκε πριν ότι έπρεπε να γίνει πριν από 10 χρόνια. Σήμερα όμως ουσιαστικά ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή τη μελέτη, γιατί μέχρι τις 31/12/2010, τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει τρεις μελέτες. Μπορούσε να γίνει 4 με το επαρχείο, θα πάρα πολύ ουσιαστικά σήμερα ο Δήμος πια έχει την διοικητική ευθύνη όλη του νησιού και μπορεί πραγματικά να δουλέψει για όλο το νησί. Θα έχει όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη να προσθεθούν πάρα πολλά πράγματα για να μπορεί να σταθεί πιο κάτω και να αποτελέσει ένα εργαλείο. Δηλαδή, δεν αρκεί αν θέλετε κατά την άποψή μου να πούμε πού πρέπει να μπουν οι νεογεννήτριες, αλλά πρέπει πιθανόν να χωροθετηθεί και οι οκλούσες δραστηριότητες γενικά στο νησί. Δηλαδή έχει νόημα να πούμε θα κάνουμε ανεμελινίτες εκεί, θα κάνουμε οκλούσεις δραστηριότητες αλλού, θα κάνουμε κοιτά αλλού, θα κάνουμε εμπορικό λιμάνι αλλού, θα κάνουμε λατομή αλλού. Πώς θα στηριχτεί μια μελέτη και πιο κάτω, πώς θα βγουν περιβαλλοντικοί όροι με βάση αυτή τη μελέτη, πώς θα την λάβει υπόψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εάν έχουμε αντιμετωπίσει μόνο ένα κομμάτι ανάπτυξη και ένα κομμάτι δραστηριότητας του νησιού.
Η άποψή μου είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε για πρώτη φορά το νησί συνολικά και να προσπαθήσει ο Δήμος να του δώσει μια κατεύθυνση. Μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη. Ποιες περιοχές είναι τουριστικές ανάπτυξη? Καμία. Όλες και καμία. Άρα, αν όλα αυτά δεν λυθούν κάποια στιγμή, ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα να μπουν έστω σε έναν δρόμο. Κλείνοντας δύο πράγματα. Το θέμα της επιχειρηματικότητας των Δήμων. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και είμαι επιφυλακτικός για δύο λόγους. Στο να το κάνει μόνο στο Δήμο, φοβάμαι ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα μάλλον έχει αποτύχει στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Και άρα θα πρέπει με πάρα πολύ προσοχή να δούμε αν μπορεί ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα να γίνει επιχειρηματία. Και να λάβουμε επίσης υπόψη μας ότι κάθε φορά, όπως και εδώ ο Δήμος Άνδρου, έχει μια συγκεκριμένη ικανότητα. Φανταστείτε ότι οι ιδιώτες περνάνε 10 και 15 χρόνια για να προχωρήσουν αυτή την δραστηριότητα. Φανταστείτε ότι ο υπάρχον Δήμος εδώ, και είναι πάρα πολύ εύκολο για το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει μια απόφαση και να λέει: θα θέσουμε μια μελέτη, θα θέσουμε δεύτερη, θα κάνουμε έργο, θα υποπρατήσουμε αυτό. Ποιο θα είναι ο κύριο παρακάτω? Ποια είναι η δυναμικότητα του Δήμου σε ανθρώπινο δυναμικό να μπορέσει όλα αυτά να τα υλοποιήσει και να τα κάνει πραγματικότητα? Είναι πάρα πολύ εύκολο για το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει αποφάσεις. Είναι μερικό δευτερολέπτο αυτό. Στην πράξη όμως ποιο? Δεν ξέρω πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι θα μείνουν τους επόμενους μήνες με μισθούς των 500 και 600 ευρώ να υλοποιούν όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Όσο δέχεται του να συνεπέχει ο Δήμος σε εταιρικά σχήματα, αν θέλετε την άποψή μου, πρέπει να αλλάξει ο νόμος περιεχομένων εταιριών για να συμμετέχει ο Δήμος. Υπό την έννοια ότι για να μπει ο Δήμος μέτοχος με 10 και 20% σημαίνει ότι ένας μεγαλοεπιχειρηματίας αύριο το πρωί προχωράει σε μια αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και ο Δήμος μένει με το 0,01%. Κάτι θα πάθουν, αν θέλετε, οι τραπεζίτες με τις τράπεζες από αύριο το πρωί. Θα χάσουν τις τραπεζές. Μπορεί να είσαι ανοξία εσύ. Λοιπόν, ρεαλιστικά από αυτά τα πράγματα. Άρα δεν υπάρχει και τόσο αυτή στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, αλλά είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό. Είναι αυτό που άκουσα αυτή τη βράδυ στην τηλεόραση, ότι πρώτα βάζουμε τις κάλτσες μετά τα παπούτσια. Άμα σε αυτό το βάλουμε τα παπούτσια και μετά τις κάλτσες θα πουλήσουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πιο απλά να διασφαλίσουμε τα μίνιμουμ. Θα δούμε παρακάτω πώς θα πάμε. Και κλείνοντας, όσον αφορά το ειδικό πάρκο που συζητάμε σήμερα, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα, έτσι. Η μονοδότηση από το ειδικό πάρκο. Η πρόταση δική μου θα ήταν, βλέπω ότι η τάση του Συμβουλίου είναι να είναι αρνητική. Δεν έχω αντίρρηση και εγώ να είναι αρνητική. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε και η περιφέρεια, βοηθώντας το Δήμο, να φέρει στο τραπέζι όλες τις προτάσεις όλων των επιχειρηματιών. Για όλα τα σημεία για όλα τα μεγέθη. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει νόημα κάθε εβδομάδα να βγαίνει ο Δήμος και να λέει ναι, εκεί, όχι, εκεί, όχι, εκεί, ναι, παρακάτω. Να πούμε ναι σε ένα πάρκο και αν αύριο το πρωί ένα επιχειρηματία, άλλο θα το ξαναφέρουμε. Θα πρέπει να υπάρξει αυτό που είπατε και πριν, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια αντίφαση. Απ' τη μια λέμε όχι σε κάτι, ναι σε κάτι άλλο, αλλά πρέπει να κάνουμε μια μελέτη να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ας πάνε ένα λίγο και πίσω, δεν περιμένει 15 χρόνια. Και ας φέρει η περιφέρεια ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος όλες τις προτάσεις στο τραπέζι. Και ας μας πει λοιπόν, ας συμφωνήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η δυναμικότητα της Άνδρου είναι 100 ΜΒ, τυχαίο το νούμερο, να δούμε πώς μπορούμε να το βάλουμε στο νησί, ανοίγοντας την τράπουλα όλοι πάνω στο τραπέζι, όλων των επιχειρηματιών. Και όχι μία-μία κάθε εβδομάδα. Να πω μια κουβέντα κι εγώ. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να γίνει αυτό που λες, Κυριάκο, γιατί οι αιτήσεις έρχονται χωριστά και είναι η πρώτη φορά που ζητείται την γνωμοδότηση από το Δήμο, έτσι. Γιατί οι αιτήσεις έχουν διαφορετική ταχύτητα όλοι μας. Άλλες εταιρείες είναι απλώς μια πρώτη αίτηση, άλλες εταιρείες είναι βάσει τα περιβαλλοντικά. Μακάρι είναι σωστό αυτό, αλλά δεν είναι ανεξάρτητα από εμάς. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι προφανώς και υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα της αυτοδιοίκησης και της συμμετοχής σε σχήματα, όμως υπάρχουν και αντίστοιχες διασφαλίσεις. Σωστά λες ότι με πιο ανθρώπινο δυναμικό θα το κάνουμε. Απ' την άλλη όμως, αν δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις οι οποίες πρέπει να μας ξεπερνάνε ή να ξεπερνάνε, σε λίγο θα σβήσουν, θα υπάρχουν. Πιστεύω πραγματικά ότι έρχεται καινούργια εποχή. Ήρθε η καινούργια εποχή, έφτασε, η οποία θα μας διαλύσει. Απ' την άλλη πιστεύω ότι αν ο Δήμος μαζί με τους ανθρώπους του, τους κατοίκους του, έχει υπερφρασμένη θέληση
απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Κανένας δεν μπορεί να έρθει. Πρέπει να φέρουμε το στρατό να φυλάει τα φορτηγά και να βάλει σαν νέο γεννήμενος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν δεν θέλει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να πούν. Αυτή είναι η βεβαιωμένη θέληση. Αν φτάσουμε στο ζήτημα να μας έχουν εξαθλιώσει τόσο ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι, τότε σημαίνει για πραγματική κατοχή, να μην για κατοχή πια όμως, έτσι. Όπως σημαίνει ότι είμαστε σε πόλεμη κατάσταση. Λέω λοιπόν ότι πραγματικά δεν φοβάμαι αυτές τις ιστορίες, με τη λογική ότι έχουμε εκπεφρασμένη τη θέλησή μας σαν κοινωνία πάνω σε κάποια πράγματα στα οποία δεν πάμε πίσω. Γιατί όταν το 2000 με ρώτησαν εμένα από τη ΡΑΕ και ποιο σου είπε ρε Δημακρινή, εσύ θα αποφασίσει ότι θα ήταν ανοιχτή. Έτσι μου, κατάλαβα. Εγώ τη μάχη. Και τότε ήταν ήπια τα πράγματα. Λέω ότι αν μπορέσετε και πάτε μια ανοιχτή τραγουδά και θέλετε εμεί σαν αυτοδιοίκηση, να μου τρυπήσετε την ίδια. Λέω λοιπόν ότι πραγματικά μπορεί η κοινωνία, εφόσον θέλει, να αντιδράσει πάνω σε τέτοιε ληστερικέ λογικέ. Κανένα δεν μπορεί ως τσαρκουκάς να έρθει στο νησί και να κάνει ό,τι γουστάρει. Όμως εμείς το καθήκον μας είναι να κάνουμε αυτό που σας είπα πριν. Το πλάνο πάνω στο οποίο θα πούμε ναι, εδώ λέμε ναι και εκεί λέμε όχι. Και δεν το λέμε επειδή έτσι γουστάρουμε. Το λέμε γιατί είναι τεκμηριωμένο. Θέλετε με τις μελέτες της ορνηθολογικής. Θέλετε με τις μελέτες που υπάρχουν από όλο τον κόσμο. Θέλετε με τις μελέτες του οργανισμού. Θέλετε με την οπτική όφηση. Όπως θέλετε. Με 100 μερικές τεκμηριωμένες. Επιστημονική κάνεις. Την οποία θα την πάμε και θα πούμε κύριε αυτή είναι η ιστορία. Σωστά λέει ο Κυριακός. Κανονικά χρειαζόμαστε ένα ΣΚΟΑΠ. Χρειαζόμαστε ένα ΣΚΟΑΠ στο οποίο θα μπορούμε να μελετήσουμε όλες τις κρίσεις, να εισχάσουμε από τη Φαγόρα, μπαίνει δεν μπαίνει το λατομείο, μπαίνει δεν μπαίνει η οικογενήτρια, μπαίνει δεν μπαίνει το λιμάνι, μπαίνει δεν μπαίνει το σφαγείο, μπαίνει δεν μπαίνει το λογικό. Ή θα σου πείτε. Όμως το ΣΚΟΑΠ πρέπει να ξέρετε για την Άνδρο κοστίζει 800.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα. Θα κοστίσει. Αφού το κορφείο κόστισε κοντά 200.000. Λέω λοιπόν ότι αυτό το εργαλείο όμως προσπαθούμε με άλλες λογικές και άλλα χρήματα να μπορέσουμε να το κάνουμε, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε το εργαλείο στα χέρια μας. Γιατί αν είχαμε το ΣΟΑΠ, δεν χρειάζεται αυτή η κουβέντα. Θα και τελειώσει. Κύριε Νάκο, με συμφετημένο πλάνο του νησιού, εκεί μπαίνουμε, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης να πω το εξής, ότι για την περιφέρεια δεν μπορώ να κατανοήσω σαν αυτοδιοίκηση, να κατανοήσουμε μάλλον, ότι μπορεί η περιφέρεια να έχει διαφορετική άποψη από εμάς. Εγώ δεν κατανοώ αυτό. Πώς μπορεί να ψηφίσουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Τίνου ή της Σύρου ή της Πολεκάδου ή της Ρόδου ανεξάρτητα από τη θέση μας. Πώς το κατανοήσεις αυτό. Λέω ότι λοιπόν αυτό το πράγμα εγώ δεν το κατανοώ. Και επίσης κάτι άλλο, αυτό που ο Κυριάκος είναι σωστό. Τα περιβαλλοντικά για το μεγάλο, για αυτό που πάνω προς τον καμπανό, τα εξέδωσε το περασμένο επαρχιακό συμβούλιο. Έτσι, για να ξέρουμε, μάλλον γνωμοδότησε και αυτό το συμβούλιο. Εντάξει. Άρα που πρέπει να κάνω. Ναι, να μιλήσω. Ναι. Η άποψή μου είναι για την ελεύθερη πού θα γίνει και πώς θα κτλ. Θα πρέπει στα πραγματικά επιχειρήματά μας και προστάσια να δει ο παράδειγμα κοινωνιολογικών μελετών. Η περιοχή με λίγο βασιλικό είναι και το φως βρίσκεται στην νησιού μας. Περισσότερο βουνό. Έτσι και πει μια ολιγυρίδια και πόσες άλλες σε 70 μέτρα βάθος και τους δρόμους έγινε σκοροφύλλη άνθρωπος. Έγινε αιμοποίηση. Ο κύριος περιοδολικός κύριος και παράδοτος πρέπει να κονδύσουμε και να συντάξουμε να δούμε περιοδολικές μελέτες και να δούμε πόσο πηρεάζουν τα νερά. Να έχουμε ένα πραγματικό οπλοστάσιο για το περιβάλλον. Πέρα από την αισθητική την ορνηθοπαλίδα και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε να πούμε για το πάνω. Ήταν νερά μας. Αυτό το νερά μας, κάτι πειράζει, κάτι πειρούσε. Δεν ξέρω.
για ένα λόγο που δεν υπάρχει 70 μέτρα βάθος. Δεν ξέρω πόσο χρειάζεται. Έχω υπόψη μου μια χαρακτηριστική. Μια διόρθωση. Τα νερά μας είναι φερμιακά. Μια διόρθωση. Πά στο βουνό πάνω και δεν ξέρω. Συμφωνώ για αυτό. Οπότε δεν είναι για την ακρίβεια. Όλα ωραία που είμαστε στην Καμαρώνη και κλάβο για τα θέματα των ανησυχησιών. Οι λαϊκές βάσεις εδώ έχουν τελειώσει τα σχεδιαστικά πρόβλημα και τα λοιπά, έτσι από τι και να φτυλεγάει να ρεμάσουν. Καλή σκέψη να δούμε τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα είναι να συστάσουμε τις μελέτες που λένε, να υπάρχουν νομικά επιχειρήματα, νομικές προσφυγές, σε οτιδήποτε πάει να εκδοθεί, το οποίο είναι προσβαλόμενο, μπορεί προς μητέρα στη Συμβούλη Επικρατείας, και με τη βοήθεια των ελληνικών κάνω να δώσω. Εμείς είμαστε στην ομοδότηση καμπίου, αλλά υπάρχει η εκτεθεμασμένη έκφραση της περιφέρειας, διάβασε εδώ Μαγκερίδη και το Κουσέο που λέει ότι εμείς θέλουμε να γίνουν τα λοιπά και απλά να ομολογούν οι ευθύνοι. Υπάρχουν συμμαχίες, πολιτικές και άλλες νομικές που μπορούν αυτοί οι περιφερειακοί σύμβουλοι να κατευθυνθούν σε μια ορθή άποψη, όχι σε ανεξέλεγκτη κατάσταση των μεγεθύνων. Να γίνονται παρεμβάσεις με εθελακούς, Κουσέο, Μαγκερίδη και τα λοιπά, γιατί υπάρχει ένα αντίστοιχο μνημόνιο ότι εμείς αποφασίζουμε και ότι θέλετε κάνετε εσείς. Το τελευταίο είναι ότι δεν θέλω τη γειτονία κοντά μα, πρέπει να μαζέψουμε το οργανό μα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα σοβαρό σήμερα το θέμα, που μα εμεί. Όπω και τώρα είδα, πού είναι η κοινωνία. Για να φτιάξει σοβαρό θέμα. Για να μην γίνονται ένα πάρκο ανεξέλεκτο, ανεολυγητήριο. Ευχαριστώ μια φορά τελευταία. Τώρα που πήγα στη Σκύρο, γιατί είπε μια κουβέντα για να ξέρετε όλοι. Πήγαμε ένα πλοίο, το οποίο είναι πλοίο λαϊκής βάσης. Το πλοίο της Κύρου είναι ένα υπέροχο πλοίο, το οποίο κατέχει το 35% ο Δήμος και το υπόλοιπο η κοινωνία της Κύρου. Το πλοίο πέρσι είχε 300.000 ευρώ κέρδη. Το εισιτήριο, το ταξίδι είναι 1 ώρα και 3 τέταρτα. Το εισιτήριο είχε 8 ευρώ, το ατομικό εισιτήριο, και 28 ευρώ το αυτοκίνητο. Στο οποίο αποφάσισε ο Δήμος ότι πρέπει να μειώσει τα εισιτήρια, να τα κατεβάσει, γιατί τα θεωρεί ακριβά. Καταλαβαίνω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά το θέμα αυτό με όποιες προσωπικές κυρίες και να μου το ψάχνω 10 χρόνια. Και χαίρομαι πολύ για τις δύο ιδέες που έχουμε εκφραστεί στο παρελθόν. Η εταιρεία άδειας μορφής λαϊκής βάσης με συμμετοχή αντιδοτών σαν αντιπρόθεση αφενός και το κορμαξικό με τις, το τοπικό χωριστό με τις οχλούσες να γίνει επιθέσεις. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση διαμορφωμένη. Λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου πολύ συγκεκριμένα υπέγραψε ο Παπακοσταντίνου με το που μπήκε στο Υπουργείο την έκθεση των κομματικών χώρων που είναι η ειδική αδειοδότηση για 120 μεγαβόλτ του καβαλού, τα οποία είναι από πλευρά μεγέθου συγκρίσιμα με τα 140 που είναι του Κοπελούζου. Η μελέτη του Κοπελούζου την έχω, καλύψω να στη φέρω πριν ομολογήσει αν δείτε, το υποέργο άνθρωπου είναι 150.000 μεγαβολτική του και είναι σοβαρότερη, δηλαδή δυσκολότερη να την προσβάλλει παρότι είναι μέσα στον Αμαντούρα, από ότι είναι ήδη εγκεκριμένη. Τι σημαίνει αυτό? Χρονώ ότι θα την υπογράψει αύριο και αυτή το Παπακοσταντίνο ανεξάρτητα με το τι θα πει η περιφέρεια κλπ. Εδώ κρατάω ένα ενδιασμό. Το πάρκο των 120 ήταν ένα πάρκο από μαζί, οπότε σύμφωνα με τον νόμο του 2010, ενώ αυτά είναι σπασμένα σε κάτω από 40 και γι' αυτό νομοθετεί περιφέρεια. Εδώ όμως δεν μιλάμε για περιφέρεια με αιτία με δήλωση, μιλάμε ότι πρέπει να είναι ίδια περιφέρεια από τον τελικό λόγο. Αυτό δεν αρκεί. Πάλι καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Η προθεσμία για μένα, η προθεσμία για να κάνει κανείς οτιδήποτε νομικό, πέραν του να φτάσει στο ότι βγάζουμε τα φορτηγά στους δρόμους, που δεν είναι κάτι που με εκφράζει, δεν ξέρω ότι μπορεί να νικήσει κάτι αυτό το πράγμα, λύγει την άλλη εβδομάδα. Στη Σκύρο που είπατε ότι πήγατε στα χαρτιά που σας έδωσα όλα, είναι και η απόφαση των Σκυριανών και του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου και η θέση του τεκμηριωμένα στο αντίστοιχο ζήτημα. Εδώ εμείς ως δίκτυο Αιγαίο, η ορνηθολογική εταιρεία που μετέχει στο Life και βασικά γι' αυτό, επειδή το Life της Άνδρου και με την επένδυση του Καπανού
είναι ασυμβίβαστο, γιατί μπορεί να είναι ακόμα ρασπονσί, αλλά έχει πολλέ ορολογίε. Γύρω-γύρω, περιμετρικά από τον ομιλητή, υπάρχουν ομιλητέ στο οποίο κορδέψει το 100 μέτρο ύψο και είναι πάνω από τη φωλιά του ορολογίου. Οπότε πρέπει αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα με το αν ο ορολογίτη είναι στο μυαλό μα και στη ψυχή μα το ουσιαστικότερο, ή όχι λόγο ακύρωση, για του συμβούλου του κρατέα είναι ίσω ο μόνο που μπορεί να ακούσει αυτή τη στιγμή, γιατί το συμβούλιο του κρατέα δεν είναι αυτό που ήταν. Ως εκ τούτου, στην προσφυγή αυτή συμμετέχουν και δύο αδειόρυθμες προσπάθειες. Και ο Σύλλογος Εκατομμυρίων Προσφυγών και ο Κυριακός Σύλλογος. Λοιπόν, ο Δήμος δεν ξέρω. Πιστεύω ότι επειδή μιλάμε για μια επένδυση, μόλις άκουσα τις απόψεις σας, μπορώ άνετα να επεκτείνω και για το ίδιο αδειόρυθμο. Αν ο Δήμος λοιπόν πρέπει να πάρει μια συγκεκριμένη θέση και για το πάνω. Φυσικά είναι εγώ και όποιοι άνθρωποι. Η εκδήλωση της Παρασκευής θα είναι πολύ διαφορετική για όλους, είτε είναι υπέρ είτε αυτό, ας πρόβλημα που δεν είμαστε, δεν θέλει στο να μην πει καμία νοήτρα. Αλλά εγώ τονίζω και λέω, ναι, να μην πει καμία νοήτρα με 100 μέτρα. Το έχουμε πει. Το 2007, το ονομαριακό τότε, η κλάδος, πήρε θέση συγκεκριμένη, έβαλε όρους στα θέματα αυτά. Μην με ζωήσει. Μετά από τελειώσει θα σου πω τι έγινε. Είναι ένα παρόν. Και εγώ είμαι. Ήταν κουβέντα που διαμάντησε το παρόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κακό κάνει. Αυτό είναι κακό παράδειγμα που έφερε. Όχι, το κείμενο το γραπτό. Είναι καλό. Δεσμεύει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το γραπτό κείμενο δεσμεύει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμιά ουσιαστική δυνατότητα. Τι που μα συνδέουν πολύ περισσότερα από ό,τι μα μπορεί να το πάρουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι υποχρεώτες και είναι τα κατάλληλα στα βάνω. Και αυτά που λέτε, Δήμαρχε, για το ειδικό μοταξικό, για το οποίο εμείς ως Δήμαρχε έχουμε προσφύγει, έχει δικαστεί υπόθεση και δεν έχει βγει απόφαση, και δεν πρόκειται να βγει απόφαση αν δεν γεμίσουν όλο το γύρο από την πρώτα για να είναι τελειωμένο, έχει το εντελώς παράλογο όρο αυτή τη εδαφοκάλυψη, την οποία δεν την υπολογίζει βάσει της έκτασης των περιοχών που επιτρέπεται, αλλά βάσει του συνόλου του ΟΔΑ. Και ήταν και βασικό επιχείρημά μας στην προσφυγή. Ως εκ τούτου και του Πορφύριου θα το επιτρέψουμε, σας το λέω εγώ εκεί που λέτε ότι είναι τόσα χαϊδόνια, όλα θα πάρουν άδεια. Η πρόγνωσή μου είναι ότι όλα θα πάρουν άδεια. Και στην Κρήτη γίνεται το ίδιο, πράγμα να δούμε την Κρήτη στην εκδήλωση, στη Χίο γίνεται το ίδιο, στη Μυκηρή γίνεται το ίδιο, παντού γίνεται το ίδιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή να μιλάμε για καινούργια μεθεωρητικά σχήματα. Ούτε νομίζω ότι προλαβαίνουμε τώρα να πάμε εμείς με μια εταιρεία δημοτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και να πάμε δηλαδή πίσω στην ουρά των αδειοδοτήσεων ενώ το κεντρικό κράτος έχει σπρώξει όλα αυτά προς τα δω. Δεν έχουμε καμία εντύπωση. Λοιπόν, καλό το Δήμο στο Συμβούλιο εκτός από την όποια αρνητική θετική για το θέμα του κοπελούζου στο πέταλο. Για την οποία παρελθόντως φανερό ότι έπρεπε να υπάρχει η ΔΕ πάνω σε κάθε, όχι τώρα, από κάποιες μέρες πριν, και να πείτε στην περιφέρεια ότι δεν μπορεί να γνωρίσει μια κάτι που πήρε με ένα προγραμματικό με 700 σελίδες στο παραπέντε. Θα πρέπει να γίνονται. Μα αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, μου φαίνεται να μην είστε τη Δευτέρα. Αναλύθηκε. Όχι και το προσεγγέ. Ναι. Για πότε το ξέρετε, γιατί σκόπο να ακόμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μια κουβέντα θα πω του κύριου Παγκράτη. Δεν έχω διαφωνία με τον Αλέξανδρο. Βλέπω το εξής. Όντας σε ένα μαφιακό συμβούλιο, ήταν και ο Φίλιππος Διαμαντής μας, λέει ο εισηγητής του θέματος. Περιορισμοί για την εγκατάσταση συνολικών πάρκων στα νησιά. Το μαφιακό συμβούλιο περασμένο. 7. Και λέει, τόση απόσταση από οικισμό, τόσο ύψος ανεμογεννήτριας, τόσο απόσταση από ρεύμα, τόσο απόσταση από το δρόμο, τόσο απόσταση από το σπίτι. Έτσι αλλιώς, ψηφίζει το μαφιακό συμβούλιο. Επόμενο θέμα. Ακριβώς. Yeah. Εγκατάσταση τριών ανεμογεννητριών στην ίσο Κέα. Ο ίδιος εισηγητής που είχε προηγουμένως πει τις προϋποθέσεις. Λέει, αυτές οι τρεις ανεμογεννητρίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίσαμε. Που ορίσαμε στο προηγούμενο θέμα. Και φέρνει το εξής φαινόμενο. Ξαφνικά ερεύνω στο μαθιακό συμβούλιο. Ο ένας πήγε στο αλέτο. Ο άλλος πήγε γιατί για χρόνο. Καταψηφίστηκε τελικά από τους παρόντες η πρόταση για την διασύνδεση.
Αυτό το φέρνω σαν παράδειγμα πάντα για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούμε καμιά φορά εμείς και εμείς σαν αυτοδίκη. Δηλαδή εμείς ψηφίσαμε τους κανόνες, τους τηρεί αυτός και το κρύψαν. Λοιπόν, καταλήγουμε με την πρότασή μας την αρνητική για το κοπερνούσο έτσι και να εξετάσουμε οτιδήποτε μέσα έχουν οι αναφορές που αφαλέψουμε την κοινωνία. Και από εκεί και πέρα, επίσης, η συγκεκριματική πρόταση είναι για την, να κάνουμε άμεσα εδώ και τώρα, χθες, τη μελέτη η οποία τροποποιείται, γιατί αν περιμένουμε να γίνει το ΣΟΑΠ, θα γίνει σε δημόνη. Καλύτερα να την κάνουμε έστω και συνεχιασμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των υπολογικής εταιρείας, τις οποίες, όπως ξέρετε, είναι συνεργάτες μας στο live, έχουν μια άποψη εκεί, ούτως ώστε να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τι θα κάνουμε. Για το θέμα στον καμπανό, υπάρχει εξής ιδιαίτερα, πέρα από τα προβλήματα που μπορεί να έχει ως περιβαλλοντική μελέτη, εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα, να τους εργαζόμενους. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Εδώ, εγώ πήγα στους κατοίκους προσωπικά και τους ρωτούσα έναν έναν. Τον πείτε, μπορεί κάτι και εκεί να έχουν κάποια συμφέροντα, δεν ξέρω τι. Όμως εκεί, ίσως πρέπει να δίνει ενημέρωση στους κατοίκους ή να γίνει μια ανατροφοδότηση στο τι, πώς θα είναι αυτό που έχει και συμβεί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εκεί υπάρχει σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων. Υπάρχει ένα θέμα. Ότι οι άνθρωποι που είπαν ναι είναι αυτοί που δουλειά στα χωράφια προφανώς. Όχι, δεν είναι, είναι όλοι. Είναι σε ποσοστό 90%. Έχουν εικόνες από πού. Όχι, αυτό είπα. Μια διαδικασία. Λοιπόν, ξεκινάμε μία. Και τώρα έχουμε καταλήξει να κάνουμε μια ημερίδα. Να κλείσουμε το συμβούλιο και φέρνει και αυτό να πάει κάτω. Δεν έχει νόημα τώρα. Και δεύτερο, ότι εδώ και τώρα προτείνουμε μελέτη για ορθοθέτηση στο νησί μας και την όλη μελέτη. Μελέτη δεν πρέπει να κάνει, ή ένα από τις 25.000. Όχι, 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 για μια μελέτη η οποία μπορεί να την κάνουμε γρήγορα. Γρήγορα, ναι, ναι, ναι. Λαμβάνοντας υπόψη και τους περιοδικούς του Κοροκαξικού και τους υπόλοιπους περιοδικούς. Άρα με λίγα λόγια θα αρχίσουμε να αναποδοτούμε όσο λέμε αυτή τη μελέτη. Σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτή η μελέτη, θα μεταδοθούν αρνητικά. Έτσι. Έτσι, πράγμα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Όχι, μέχρι να γίνει η μελέτη, θα μεταδοθούν τους χώρους.